Καλημέρα κυρίες δεσποινίδες και κύριοι. Άρτη, αφιχθείς από την Αθήνα, σας στέλνω τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου και δηλώνω ότι είμαι εδώ και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 3 ώρες. Σωτήρης Δασκαλάκης στην επιμέλεια του ήχου και όχι μόνο. Γιώργος Συρίγος Αλόν. Τι ζούμε ρε παιδιά, γεια σου Νικολάκη. Σύντροφε, μεγάλε, καλπάζεις, σούσε, δεν έχεις σούς ρε, ντούρε μπροστά ρε. Ακολουθήστε φίλοι και φίλες, ακολουθήστε τα ίχνη, ακολουθήστε τα βήματα, ακολουθήστε τον απόϊχο των χειροκροτημάτων, του βουτού της χαράς, του θριάμβου, του χαμόγελου, της ευτυχίας, του γαβά, της πλάκας. Ακολουθήστε αυτό που σας δείχνει μια πετυχημένη συνταγή, ότι όταν κάτι το θέλεις πολύ, ακόμα και το σύμπαν συνωμοτεί για να το κατορθώσεις. Και τι δεν περάσαμε ρε αδέρφια, τρεχαλιτά, γκλοψιές, κυνηγητά, αρπαγές τίτλων, κυπέλων, χαράς, προσωπικής επιτυχίας. Όλα αυτά που περάσαμε τόσα χρόνια με πάντα γνώμονα την αγάπη που έχουμε για ένα σύμβουλο που φέραμε από τις πατρίδες μας, ευδοκίμησε και είναι παράδειγμα και έρχομαι πολύ περήφανος, διότι ακόμα και το θρυλικό κολονάκι πλέον αναγνωρίζει και σέβεται αυτό που λέγεται μεγάλη παοξίδικη ιδέα. Κάτω λέω ο δράκος και η λόγχη στο λαιμό, όπως ο Άγιος Γιώργης το δράκο και ο Άγιος Δημήτρης τον Πέρση. Κάτω κουφάλα. Έτοιμος να στον πήξω είμαι. Δεν στον πήγω όμως. Θα σε έχω εκεί να σπαρταράς. Να καταλάβεις τι θα πει δύναμη. Ήρεμη δύναμη. Ότι έτσι είμαστε εμείς και έτσι ήσασταν εσείς. Ελάτε τώρα να κάνετε αυτά που κάνατε παλιά. Ελάτε να πάρετε τον Κούδα παλαιότερα. Και μετά τον Δημόπουλο θέλεις, τον Κωστίχο θέλεις, τον Ορφανό θέλεις, τον Γούναρη θέλεις, τον Οκά με τον καφέ να τους πλακώνουν στο ξύλο μέσα στο Καραϊσκάκης, στο Άκα δεν ξέρω που παίζανε τότε, και την άλλη Κυριακή να πηγαίνουν και να υπογράφουν, να σου παίρνουν τον προπονητή και τον καλύτερο παίκτη. Αλλά αυτά τα κάνατε με τις διοικήσεις. Εμείς δεν γονατίσαμε ποτέ. Ποτέ αντιστεκόμασταν. Κάναμε κλεφτοπόλεμο. Στείλαμε καραούλια. Τεινάζαμε τις γραμμές του τρένου. Όπως κάνα παλιά. Όχι ότι κάναμε εμείς τέτοια, αλλά παραδειγματικά το λέω. Υποθετικά. Σιγά μην τεινάζαμε τις γραμμές του τρένου. Κάναμε άλλα όμως. Γεμίζαμε τρένα. Εδώ λέει και τόσες χιλιάδες χρόνια, δεκάδες χρόνια θέλει να πει. Μες στην Αθήνα κατεβάζαμε βαγόνια, λέει ο ποιητής. Με παοξίδες θρελοκομεία και Αθηναίους στα φρενοκομεία. Αλλιώς το λέει, το κάνω εγώ μια παραβολή. Μεγάλε ΠΑΟΚ, η δύναμή σου είμαστε εμείς οι χιλιάδες οπαδοί σου. Η τούμπα πάλι θα είναι καζάνι, μπιπ μπιπ και μπιπ μπιπ.
και μπιπ. Δώσε μας Σωτήρη και του πάει τα καζάνι. Έλα πέρνα. Έλα πάρε παίχτη και προπονητή. Έλα τώρα να δω ρε ότι είσαι θρύλος. Παπά. Με τα ανθρωπάκια κουνιώσουνα. Έλα πάρε παίχτη ρε μεγάλε. Έλα πάρε το Ζαμπά. Έλα πάρε τον Νακ. Έλα πάρ' τον ναι. Να σε δω. Έλα να πάρεις το Βαρέλα και τον Κρέσπο. Έλα να πάρεις τον Πασχαλάκη. Έλα να πάρεις τον Ατζελίνο. Τώρα έλα ρε Κώτα. Παπά. Νεράκι. Για όλους εσάς που ζείτε πρωτόγνωρες στιγμές, για γενιές ολόκληρες που μεγαλώσανε χωρίς να δουν έναν τίτλο, να είστε ευτυχισμένοι, γιατί εμείς όταν πήραμε τους τίτλους στο παρελθόν δεν είχαμε αυτό το μεγαλείο. Και την άλλη χρονιά οι ομάδες γκρεμιζότανε, εκτός τη μεγάλη ομάδα εκείνη που έσβησε παίρνοντας ακόμα ένα πρωτάθλημα κάποιοι από τους παίκτες αυτούς. Και μετά τίποτα. Τώρα υπάρχει συνέχεια. Εμείς μεγαλώσαμε με μεγάλη αγάπη στην ομάδα του Παρίδη, του Αχιλέα, του Σαράφη, του Γιώργου. Μια καινούργια αγάπη κατακτά τις καρδιές των νέων. Σημερινή εποχή και δεν είναι άλλη από αυτή τη μεγάλη πορεία, τη συμπεριφορά και τον πολιτισμό που δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ στην ελληνική κοινωνία. Ιβάν, ευχαριστώ, δεν θα ακούσεις από μας. Εσύ θα κάνεις αυτά και εμείς θα θέλουμε άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Γιατί? Γιατί έτσι είμαστε συνηθισμένοι από τους παππούδους μας και τους προγόνους μας, να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, με το δικέφαλο να ατενίζει με τα δύο κεφάλια Ανατολή και Δύση και να λέει καθίστε καλά ρε κουφάλες, με το στέμα πάνω από, το κεφάλι, από τα κεφάλια του, με το σκύπτρο της ισχύως και την μπάλα με το σταυρό. Αυτό είναι το έμβλημα. Το βλέπεις και τρέμεις. Εμείς θα σου ζητάμε κι άλλα και εσύ θα μας δίνεις. Και να ξέρεις κάτι, θα χαίρεσαι κι εσύ που τα δίνεις. Γιατί, γιατί οι κόποι σου ανταμείβονται. Η επένδυσή σου πιάνει τόπο. Είσαι ο ισχυρότερος Έλληνας σήμερα. Και αυτό το οφείλει σε εμάς. Και εμείς είμαστε οι κούκλοι στην Ελλάδα και αυτό το οφείλουμε και σε σένα. Ευχαριστώ, δεν θα σε πούμε. Αλλά θα φας χειροκρότημα αδερφάκι μου που θα πάει καπνός. Θα δεις μεγαλεία, δεν θα πατάς. Ούτε εσύ, ούτε κανείς από την οικογένειά σου. Και όποιος τολμάει να σπειράξει μία τρίχα από όλους το σώοι, όχι από σένα. Από σένα ούτε τολμάει κανείς να σε πλησιάζει. Από όλους το σώοι, εμείς είμαστε εδώ. Σωραίος! Και ο Γιωργάρας, ο τρελογιωργάρας, γι' αυτός ωραίος είναι. Ηρέμησε κι αυτός. Μια καινούργια αγάπη, μια καινούργια ομάδα, καινούργια... Παιδιά, καινούργιοι παίκτες, βγαίνει ο ΑΚ και ζαλίζει. Βλέπεις παίκτες που ούτε μπορούσες ποτέ να σκεφτείς. Ο Ζαμπά ήρθε μια άλλη τον πάρουν. Τι είπες ρε.
Εδώ ετοιμάζεται η καινούργια μεγάλη ομάδα που θα μπει στο καινούργιο γήπεδο. Τέλους του χρόνου που διαρκεί αυτό το πρωτάθλημα, όχι το έτος, μπαίνουν οι φαγάνες και αρχίζουν και σκάβουν και χτίζουν. Του γκρεμίζουν, δεν μπορώ να το πω. Δεν μου έρχεται. Και στη καινούργια ομάδα που θα μπει, την ομάδα που είναι καψούρα μαζί της όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, τα Βαλκάνια. Πήρανε παιδιά από το Βουκουρέστι προχθές εδώ στην εκπομπή. Φέρτε την ομάδα να τη δούμε. Στη Ρουμανία είναι το είδαλμά μας. Λόγω του Λουτσέσκου φυσικά. Αλλά φέρτε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Φέρτε να δούμε την καψούρα μας. Ψηλά το κεφάλι Μακεδόνες. Καινούργιες εποχές ξημερώνουν. Γιατί όπως καταλογίζω ευθύνες στις τρεις μεγάλες ομάδες του Πειραιά, πρωτίστως στον Ολυμπιακό, που γίνανε αιτία να χαλάσει η κοινωνία μας με τις ατασταλίες και το βρώμικο τρόπο που διοικούσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, και όπως έχουμε πει επανειλημμένος, η εικόνα ενός λαού είναι το ποδόσφαιρό του. Αυτό προβάλλεται προς τα έξω. Δέστε χάλια, δέστε γήπεδα, γκρέμια, χωρίς τουαλέτες, χωρίς υποδομές, χωρίς ιατρία, χωρίς ασφάλεια. Αυτά κάνατε. Και έρχεται ο αναμορφωτής του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ελληνικής κοινωνίας, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, και διδάσκει ήθος και διδάσκει τρόπους επένδυσης. Χωρίς να τρως τον άλλον. Αλλά να τον αμείβεις, να τον παίρνεις μαζί σου, να επενδύεις επάνω στους σκόπους του και στον ιδρώτα του και στις εγκαταστάσεις του, να τον παίρνεις μέσα στο σύστημα και να τον πετάς ψηλά μαζί με σένα. Έτσι κάνει ο Ιβάν. Δεν έφαγε κανένα, δεν πήγε να πάρει από τα φτωχαδάκια τα σπίτια σε πληστηριασμούς. Δεν πήγε να ζητήσει δάνεια για να τα βάλει στον ΠΑΟΚ υποτίθεται και να τα φάει. Τι θέλεις, θέλω αυτό το δρόμο, εντάξει, τον Ολυμπιακό έχεις, πάρτον. Τον κάνεις τον δρόμο σε 6 μήνες. Γκρέμια ο δρόμος. Δεν πειράζει, τον Ολυμπιακό έχει. Λέμε τώρα, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Λαμμογιές από παντού, χρόνια ολόκληρα. Και έρχεται ο άλλος και λάβει. Δεν, τι θέλω αυτό, θα φέρω τα λεφτά μου από το εξωτερικό. Και εκεί είναι που τρελάθηκε το σύστημα. Σου λέει, αυτός δεν μας χρειάζεται. Αυτός δεν μας χρειάζεται. Ρε Σαβούκο, κάτσε καλά, αφού ξέρεις ότι έχω εκπομπή αυτή την ώρα. Και έχει τρελάνει τον κόσμο με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο του. Τώρα, από εδώ και πέρα, να ξέρουμε όλοι μας ότι ο πρώτος από τους 5 στόχους που είχε ο ΠΑΟΚ επετεύχθη. Ο μεγαλύτερος και ο δυσκολότερος. Υπάρχουν 4 στόχοι ακόμα. Υπάρχει το κύπελο, υπάρχει το αίτητο, υπάρχει η καλύτερη επίδεση και η καλύτερη άμυνα. Είναι μια ιστορική στιγμή που ενδεχομένως να ξαναπαρουσιαστεί με τα 100 ή 200 χρόνια. Μια ομάδα να έχει φτάσει εδώ, να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα από την 20η αγωνιστική, και αν δεν ήταν και οι 2 βαθμοί που του κόψανε, θα το είχε κατακτήσει και πιο μπροστά. Θα πεις μαθηματικά, εντάξει, μαθηματικά δεν το κατέκτησε, αλλά το έχει πάρει. Εκτός άμα το πάρουν όπως σε πέρσι, γιατί και πέρσι έτσι περίπου ήταν. Δεν εφησυχάζουμε λοιπόν, και από τους 4 τίτλους που μείνανε,
Η ιεραρχία για μένα είναι. Για μένα και νομίζω και για εσάς. Δεν είναι το κύπελλο, είναι το αίτητο. Γιατί άμα κερδίσεις το αίτητο, τα κερδίσεις όλα. Από το 1963, φίλοι, από την ομάδα του Δωμάζου, του Λουκανίδη, του Πιτιχούτη, ποιοι άλλοι παίζανε, του Καμάρα τότε, του Οικονομόπουλου, η ομάδα αυτή η οποία στο πικ της πήγε στον τελικό πρωταθλητριών Ευρώπης απέναντι στον Άγιαξ, αγωνίστηκε απέναντι στον Άγιαξ, στο Γουέμπλεϊ, και έχασε με το τιμητικό τότε 2-0 από τη μεγαλύτερη ομάδα που πέρασε ποτέ από τον κόσμο. Την ομάδα του Άγιαξ, την ομάδα του Κρόιφ, του Νέσκενς, του Κρόλ, του Σιουμπίρ και των άλλων μεγάλων, του Χούλσοφ, του Νέσκενς, του Ρεπ. Βουνά. Αυτή η ομάδα λοιπόν έχει ένα μεγάλο τίτλο. Είναι η μόνη αίτητη που πήρε το πρωτάθλημα έχοντας 26 νίκες και 4 ισοπαλίες. Η ομάδα του Στέφεν Μπόμπεκ, του μεγάλου αυτού προπονητή του θρύλου, όπως στον ΠΑΟΚ έχουν τον Σάντος, όπως στον Ολυμπιακό έχουν τον Μπούκοβι, στον Παναθηναϊκό έχουν τον Στέφεν Μπόμπεκ. Αυτή την ομάδα, για να μπορέσεις να ξεπεράσεις το ρεκόρ της, θα πρέπει να κάνεις υπερπροσπάθεια μέχρι το τέλος. Και αυτό που δεν χρειάζεται σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι εφησυχασμός. Όχι γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα μαθηματικά. Εντάξει, αυτά είναι για τους θεωρητικούς. Αυτά είναι για αυτούς που θέλουν να λένε. Εμείς που είμαστε πραγματιστές λέμε ότι μπορεί ποτέ να μην παρουσιαστεί τέτοια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να περάσει στην ιστορία σαν η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα αίτητη. Αίτητη. Έχοντας περισσότερες νίκες από την ομάδα του Στέφεν Μπόμπεκ, Σωτήρη Δασκαλάκη, εκπληκτικό ρεκόρ που μπορεί να σπαστεί μόνο. Ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα ξανά? Θα πρέπει να μπει σαν σύμφωνας λοιπόν να διεκδικήσει το δεύτερο μεγαλύτερο τίτλο, στον οποίο το βάζω πολύ μεγαλύτερο από ένα κύπελο ακόμα. Α, έχει 6 και ένα 7. Το άλλο όμως δεν θα το έχει κανένας. Θα συγκλονιστεί η Ελλάδα. Θα συζητηθεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, και θα κάνει πολύ χαρούμενο τον απόδημο ελληνισμό που η συντριπτική του πλειοψηφία είναι παοξίδες. Να βγαίνουν έξω με το κεφάλι ψηλά και να λένε πρωταθλητής και αίτητος. Γι' αυτό τα γελάκια, τα πανηγύρια, οι εκδρομούλες, το που θα πάμε το καλοκαίρι, Λουτσέσκο Κουμένες, Βαρέλα, όπως σε είδαμε τον Ολυμπιακό, γιατί σε είδα πρώτη φορά το κάνεις αυτό, ενώ έπρεπε το κάνεις σε κάθε αγώνα, και θες και συμβόλαιο καινούριο, το κάνεις με τον Απόλλωνα. Και εσύ Κρέσπο, αυτά που έκανες τα μαγικά με τον Ολυμπιακό, αν τα κάνεις και με τον Απόλλωνα, που είναι πολύ μικρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και ο Αγκόπ και ο Ζαμπά και ο Μαουρίτσιο και όλοι, τα λεφτά τα πήρατε. Τώρα παίξτε για μας. Παίξτε για αυτούς που τόσα χρόνια γνωρίζανε μόνο στεναχώριες.
Για αυτούς που ακολουθούσαν παντού την ομάδα, για αυτούς που τραγουδάνε σήμερα με πολύ περηφάνεια. Βάλε μου το κολονάκι λίγο. Εκεί όπου γίνονται συνεχόμενες συζητήσεις για το φαινόμενο αυτό που λέγεται η Βάσα Βίδης και εκπροσωπείται μέσω του ΠΑΟΚ. Αυτό που χάρηκα είναι ότι πλέον υπολογίζουν τα σόγια αυτά τα πλούσια που είναι χωμένα στον αθλητισμό 100 χρόνια γενιές και γενιές, πάπου προς πάπου, από τον πατέρα στο παιδί και από το παιδί στο εγγόνι, πλέον αναγνωρίζουν τη δυναμική του κόσμου, αλλά έχουμε στην πέσανε τη δυναμική του κόσμου, αλλά πάνω απ' όλα τη σοβαρότητα που επικρατεί σήμερα στον ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε και να γίνει, τζατζαρός είναι ρε Κωστάκι μου, τι κάνεις, γιατί κρύβεσαι? Έλα πεις μια καλημέρα στον κόσμο σου. Έλα κάτσε να πεις μια καλημέρα. Έλα κάτσε να πεις μια καλημέρα. Είσαι, είναι τριπλό παρκαρισμένος, προκλητικός και δεν έχει ένα δευτερόλεπτο να πει μια καλημέρα στους ανθρώπους σου. Δεν ποιο παιδί μου? Δεν πέφτει λοιπόν με τίποτα. Το ηθικό, λέει ο φίλος μου, εκπληκτικός αυτός παρουσιαστής, φίλος, καλλιτέχνης πραγματικός και καλό παιδί. Ο φίλος μου ο Κωστάκης, ο Τζατζαρός. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει σεβασμός και ο σεβασμός δεν αγοράζεται ούτε κατακτάτε, δίδεται. Όταν σέβεσαι έναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον σεβαστείς ούτε με τα λεφτά του, ούτε επειδή με το ζόρι σε έβαλε να τον σεβαστείς. Το σέβεσαι όταν κερδίζει το σεβασμό σου. Και ο ΠΑΟΚ και πέρσι έγινε όλα αυτά που γίνανε αιτία να είναι η πιο αγαπητή ομάδα της Ελλάδος. Και η σημερινή του πεντακάθαρη πορεία γίνεται αιτία να βγαίνουν καινούρια φιντάνια, καινούρια παιδιά που αγαπάνε το δικέφαλο σε όλη την Ελλάδα. Και κάτι παράσιτα που λυπάμαι πολύ, ένα από τα κακά του ίντερνετ είναι ότι βγαίνουν κάποια τέτοια παράσιτα, τέτοια σκουλίκια, σαν αυτούς τους αλυταράδες που εκπροσωπούν το μεγάλο λαό του Ολυμπιακού και βρίζουνε και προκαλούνε και τους ακούνε παιδάκια και μαθητές και κοριτσάκια 5 και 7 χρονών. Θα πρέπει να υπάρξει για αυτούς μια ειδική μέρημνα. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα. Και εμείς πονέσαμε 100 χρόνια τώρα, ποτέ δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι επίπεδο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Ολυμπιακού, κύριε Μαρινάκη? Είναι δυνατόν να σε εκπροσωπεί εσένα που είσαι 5 γενιές πλούσιος από οικογένεια μεγάλη, ο πατέρας ούτε νομίζω και στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής ή υπουργός, σοβαρός άνθρωπος, να αφήνεις αυτά τα σκουλίκια, αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας που έπρεπε να είναι και οι δύο στο λεμπέτι, να βγαίνουν και να προκαλούν πρώτα εσένα και το λαό του Ολυμπιακού, το μεγάλο λαό του Ολυμπιακού, την τεράστια αυτή δυναμική, αυτόνα που σηκώθηκε και έφυγε μέσα από το γήπεδο στην απονομή του κυπέλου στον Ολυμπιακό γιατί διαφώνησε. Είναι δυνατόν ο Τσουκαλάς και ο Τάκης και ο Μάκης να κάνουν εκπομπή και καθυβρίζουν
τη Μακεδονία, τον ΠΑΟΚ, τον κόσμο του, χιδέα. Και από πίσω να έχουν το σήμα του Ολυμπιακού. Άσο να βγει να κάνει ό,τι θέλει. Βγες από τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν τη βάλεις. Αυτή τη φανέλα την φόρεσε ο Σιδέρης, ο Γιώργος, ο Δελικάρης, Πεκτούρες, Συνετόπουλος, ο Αγανιάν, ο Κελεσίδης, Μποτίνος, Βουνάο, Ζαντέρογλου, Πολυχρονίου, Θεριά, ο Καρεμπέ, ο αρχηγός Εθνικής Γαλλίας, ο Ριβάλδο, ο Τζιοβάνι, Πεκτούρες και με ήθος πολλοί από αυτούς. Επιτρέπεται να είναι αυτή η εξωτερική εμφάνιση του Ολυμπιακού? Χάνεις πλέον τη σοβαρότητά σου. Και άμα χάσεις τη σοβαρότητά σου, Ολυμπιακέ, όχι που με νοιάζει και πολύ, α, έτσι κουβέντα να γίνεται. Θα κάνεις πολλά χρόνια να σηκώσεις κεφάλι. Ήδη σε μια συζήτηση που είχα με φίλους επιφανείς παράγοντες της ζωής των Αθηνών, με απορία με λέγανε πως ήταν δυνατόν δηλαδή, να γίνουν αυτά που γίνανε, αφού τους λέω ζείτε σε ένα όνειρο, ζείτε σε μια γυάλα μέσα που πιστεύετε ότι αυτό που θα πείτε μεταξύ σας αυτό θα γίνει. Πες το το κοπέλι κάνει το παιδί και θέλει, λέει παροιμία. Εικονική πραγματικότητα. Πλάσατε μια ομάδα βουνό, παίξατε με τις Κέρκυρες και τα Γιάννενα και ξαφνικά νομίσατε ότι κάνατε ομάδα. Μα παίζαμε την καλύτερη μπάλα. Παίζατε την καλύτερη μπάλα με τις μικρές ομάδες. Έλα να παίξεις τώρα σε εδώ. Με τη Λαμία ήρθες 3-3. Και 2 έβαγες προχθές. Και 3 από τον ΠΑΟΚ. Πώς παίζετε την καλύτερη ομάδα? Πώς παίζετε την καλύτερη μπάλα? Πού ήρθατε να παίξετε? Αυτή είναι ένα χρόνο αίτητη. Είναι σαν τα λιοντάρια μέσα στο κλουβί που μόλις βγουν από εκεί πέρα από τα νεύρα που έχουν, κατασπαράζουν όποιον βρουν μπροστά τους, ρε. Φίλε Ολυμπιακέ, δεν τους είδες με 10 παίκτες μες στη Φιλαδέλφια τι κάνανε? Στο ΆΚΑ, εντάξει. Δεν είδες το πάθος τους? Πού πήγατε, ρε? Την Τούμπα, ρε, την ξέχασες? Πώς είπε ο Αχιλλέας στον Έκτορα, τον Πάτροκλο σας σκότωνε, στον Αχιλλέα ξεχνούσες? Την Τούμπα, ρε, δεν την υπολογίζετε ότι αυτό το βουητό της, αυτή η άβρα της σε πνίξει? Ότι για να περάσει από εκεί πέρα μέσα, άμα δεν έχεις 3 φορές καλύτερη ομάδα δεν μπορείς, και σε έχεις 3 φορές χειρότερη. Πού πάτε, ωραία Κλεφτόπουλα? Και πιάνονται εξαπίνεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Διπλάσιο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό έχει ο ΠΑΟΚ. Το έχεις πάρει χαμπάρι, του λέω? Για δες κάτι ποντέσες και μοντέσες που φέρατε με 200 και 300 χιλιάδες. Και άλλος έχει 3 παίκτες στον πάγκο, ρε, του λέω, που κάνουν 3 εκατομμύρια. Το Βέρμπλουμ και τον, πώς το λένε τον άλλο, τον Ουκρανός είναι, Ρώσος, στην τι είναι. Δεν βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε ένα επίπεδο? Ότι έχει προσωπικότητες, έχει παικτούρες μέσα? Ότι περνάει, πάει όπου και να παίξει? Και ήρθατε εδώ πέρα να κερδίσετε? Με τι δυναμική πήγατε? Και μπήγατε μέσα λες και τα παίζατε με καμία υποδιέστερη ομάδα, και φταίνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί θα τρώγατε 7. Να φύγετε με 7, να το γράφει η ιστορία και να μην μπορείτε να ξεφύγετε από πουθενά. Σου λένε θυμάστε τα 7, όπως λένε θυμάστε τα 6.
Πού πάτε? Και τότε έτσι ήρθανε. Κάναμε μεταγραφές, έχουμε τον Σκοτά, πάμε. Πού πας? Ξέρεις θα πει Μακεδονία, ξέρεις θα πει ΠΑΟΚ. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή αποδοχή. Και όταν τους ρώτησα, έχει, του λέω, πώς τον έχετε τον πρόεδρό σας, θα ρίξει μια κατοστάρα το καλοκαίρι? Να φτιάξει ομάδα, λέω, 100 εκατομμύρια από πού, λέω, τόσα θα ρίξει ο άλλος. Δεν το βλέπεις. Ό,τι παίρνει το ρίχνει και βάζει κι άλλο. 9 εκατομμύρια έκανε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου προχθές. Πάρ τα μέσα όλα. Μηδέν χρέη ο ΠΑΟΚ. Για να μπορεί να τα σμπρώξει. Ξέρετε τι ετοιμάζει? Ξέρετε ότι σε 6 μήνες θα έχει έτοιμο το γήπεδο? Προκατασκευασμένο είναι. Πα, 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 που θα καταλάβεις τι θα γίνει. Ζαλισμένοι. Τώρα που τους βρήκατε ζαλισμένους, ανεβάτε επίπεδο. Τι έγινε ρε φίλε Λουκουματζή, εκεί που μας ακούς στην Ίωνος Δραγούμη? Σ' αρέσουν αυτά που λες, ε? Τι ωραίος είσαι ρε μεγάλε, σαν τα λουκούμια σου. Έχω ένα φίλο Λουκουμά, κατεβαίνοντας στην Ίωνος Δραγούμη δεξιά. Κάνει το καλύτερο λουκούμι του κόσμου, ουρές απ' έξω. Και είναι παό και άρρωστο. Μας στέλνει χαιρετίσματα. Τους στέλνουμε και εμείς. Γιατί να μην το στείλουμε άλλωστε. Λουκούμι λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ. Γλυκός. Αφράτος. Να το πιεις στο ποτήρι. Και από την άλλη μεριά να κάνουμε και λίγο το γαμπά μας. Έχει, κυρίες και κύριοι, πραγματικά μεγάλη πλάκα να συζητάς με τον Πασχάλη και τον Κώστα από την Κατερίνη. Ο ένας μου είπε ότι αγόρασε μία πόχη ο Πασχάλης και με τον κύριο Κώστα, λέει, μαζί θα αρχίζουν να κυνηγάνε πεταλούδες στον Όλυμπο. Τώρα την άνοιξη, κύριε Κώστα, που είναι παχές οι πεταλούδες, πάρε και τον αυτόν, γιατί εσένα, από ό,τι μου λες, σε προσωπική συζήτηση, δεν θα πω τι λέμε, θα πω έτσι ένα χοντρό, ότι ο κύριος Κώστας πλέον δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείται, ναι. Ασχολείται με τον κινηματογράφο, πηγαίνει στον κινηματογράφο, διαβάζει βιβλία, βεβαίως, με τον κλασικό αθλητισμό, πηγαίνει στις προπονήσεις, εκεί βλέπει τα παιδάκια που τρέχουν και τα λοιπά, τις ελεύθερες του ώρες. Τις άλλες έχει βάλει μια κεραία μεγάλη εκεί πέρα, πιάνει όλο τον κόσμο που έχει άλμα εις ύψος, φάβε εκεί, μπαίνει ο Κυρκός, σας βλέπει. Δεν ασχολείται με την ΑΕ, γιατί, λέει, πετάξανε ένα δαυλό μέσα στο γήπεδο και αυτό δεν το επιτρέπεται και δεν είναι σωστό αυτό, άκου τι λένε. Και δεν ασχολούμαι. Και νομίζει ότι επειδή δεν ασχολείται, αποποιείται των ευθυνών του. Και όταν θα φτάσει να τον δικάσει ο κύριος μετά από 500 χρόνια και θα πει εγώ εκείνο, εγώ έφυγα, θα του πει τι θα πει έφυγες. Ο Άγιος Παύλος εκεί, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος, έλα εδώ ρε, θα του πει κότσο. Θυμάσαι εκεί τότε και τα λοιπά. Και δεν βγήκες να ζητήσεις συγγνώμη για ό,τι κακό έχει κάνει η ομάδα σου τόσα χρόνια στον κόσμο. Για τα πρωταθλήματα απόκλεψες. Άρπαγα. Για δεν βγήκες. Αλλά γελούσες, χαιρόσουνα και έλεγες ο διαιτητής φταίει. Και δεν φταίω εγώ. Που δεν βγήκα παλικαρίς και να πω δεν το θέλω ρε. Το μας να επαναληφθεί στον 90 λεπτό 1-0 με τον ΠΑΟΚ και θα παίξουμε άλλα 5-6 λεπτά. Όπως έπρεπε να πεις κύριε Κώστα, δεν το πες. Μας δηλώνεις ότι είσαι τρελός τώρα, που μας κάνεις άλλα. Για να σε ξεχάσουμε. Βλέπεις ταινίες του Μάρλο Μπράντον και της Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Μας μιλάς για το Φουλίδι και ξέχασες όλα αυτά που έχεις κάνει. Μη μας πουλάς τρέλα. Πέρσι κάποια παιδιά από την Αυστραλία ήρθαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ που δινόταν στο ΆΚΑ, τον τελικό κυπέλου.
Μην ξέροντας λοιπόν την Αθήνα, στο Βανάκι που είχαν νοικιάσει, μπερδευτήκαν μέσα στα στενά, πέφτουν πάνω σε έναν σεκιουριτά εκεί πέρα, σε έναν αυτό του Δήμου μάλλον, του Δήμου, και του ρωτάνε, σου λέει, πολιτισμένο κράτος είναι εδώ, αυτός του Δήμου είναι, αστυνομία, δημοτική αστυνομία είναι, να ρωτήσουμε, ρε παιδιά, που πάμε στο ΆΚΑ, λέει, τι είστε παοξίδες, είδε και τις αφέρα, ναι. Α, πάτε ίσια και δεξιά. Ίσια και δεξιά τους ρίξανε πάνω σε ένα σύνδεσμο της ΑΕΚ που τους κυνηγήσανε και βάλαν φωτιά το βαν. Ε, κύριε Κυρκώστα, γιατί δεν παραιτήθηκες? Εκεί δεν ήταν ένα περιστατικό που άξιζε τον κόσμο να πεις ότι εγώ δεν ξαναβλέπω ποδόσφαιρο? Τη βρωμερή αυτή οπαδική αηδία, δεν μπορώ να είμαι μαζί τους. Με αυτούς. Δεν το είπες όμως. Σε πείραξε τώρα μόλις αρχίσανε οι φάπες. Να αλλάξεις ομάδα και εσύ και ο άλλος ο Πασχάλης να κυνηγάτε πεταλούδες. Άντε για τον Όλυμπο, για τις πεταλούδες. Και μην πουλάτε τρέλα λέγοντας ότι αλλάξαμε και κάναμε και δείξαμε εμείς με τις πεταλούδες και με τον κινηματογράφο. Θα τιμωρηθείτε ηθικά. Για αυτά που κάνατε και για αυτά που λέγατε. Τέρατα. Γεια σου κύριε Κώστα. Ακούει ποιος δεν ξέρει. Κάθε Σάββατο πηγαίνει για ξύρισμα. Κρεοπολία Νιγρίτα. Για να καταλάβετε τον τρόπο που εργαζόμαστε και τον τρόπο που προσφέρουμε τα προϊόντα μας στον κόσμο, θα αναγκαστείτε να έρθείτε να μας δείτε μία μόνο φορά. Από εκεί και πέρα θα γίνετε φίλοι μας. Γιατί θα νιώσετε τη διαφορά στην ποικιλία, στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν, παστούρμας, καβουρμάς, βουβαλινά προϊόντα, κοτόπουλα μαγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία Νιγρίτα, με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, στις ημέρες που έρχονται, θα κάνουμε και την έναρξη των εργασιών μας, Καραολή και Δημητρίου Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310-500-042. Η γεύση της φύσης είναι στα Κρεοπολία Νιγρίτα. Και εκτός από τα κρέατα τα οποία είναι φημισμένα σε όλο τον κόσμο πλέον, γιατί τα κρέατα της Νιγρίτας και τα παιδιά που δουλεύουν μέσα είναι αστέρια όλοι τους και προσέχουν και το γνωρίζουν το είδος, έχουμε και άλλα προϊόντα τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δείτε, να τα γευτείτε και να αποφασίσετε αν πραγματικά τα κοτόπουλα να πάκτου. Κόλλησε, με συγχωρείτε. Ε, όχι ρε φίλε. Κοντοχρήστου είναι τα καλύτερα και τα πιο υγιεινά και τα πιο νόστιμα κοτόπουλα. Τυριά Καραγιάννης, αλαντικά σαρίς, λουκάνικα, 6 ποικιλίες δικά μας, με δικές μας παραγωγούς, με βουβαλινά κρέατα και άλλα πολλά ζυμαρικά, αγίου όρους κτλ. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα? Δίπλα σου στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλα, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα Τάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.apopavlatagrafa.gr 2310-622-705. Άτλας και Γιώργιος Κουσουρής βρίσκεται κοντά μας. Σε κάθε όμορφη σημαντική στιγμή μας συνοδεύεται από ένα δώρο. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά. Κάθε γάμος, βάφτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα και ένα όμορφο περιβάλλον. Η εταιρεία Atlas, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές τις στιγμές, ομορφαίνοντάς τις ακόμα παραπάνω
με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθους. Ξέρετε, καμιά φορά από τα ενθύμια που παίρνεις, αυτό που σου μένει είναι η συσκευασία και η κορδέλα. Τα άλλα είτε τα τρως, είτε άμα είναι, αν είναι λουλούδια μαραίνονται. Αν είναι όμως ένα δαχτυλίδι, ένα όμορφο δώρο, κρατάς τη συσκευασία για να το έχεις πάντα μέσα και την κορδέλα για να θυμάσαι την αγωνία που ένιωθες όταν το άνοιγες. Εδώ λοιπόν είμαστε εμείς οι βασιλιάδες της κορδέλας αλλά και της συσκευασίας σε όμορφα δώρα. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης και συσκευασίες από το 1989, είναι η εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Γιώργου Κουσουρή, η εταιρεία Atlas που βρίσκεται κοντά μας. Και φυσικά κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να μην είμαστε κοντά με πολύ αγάπη στο κομμωτήριο της Έφης Ολύμπου 23. Εμείς όταν θα δούμε ότι ένα χτένισμα δεν πηγαίνει στον πελάτη μας με τρόπο που πρέπει, θα τον πλησιάσουμε και θα του δώσουμε να καταλάβει ότι αλλάζοντάς του το look θα φανεί και η ορχοντιά, θα φανεί και η ομορφιά που όλοι έχουμε μέσα μας. Ελάτε στο κομμωτήριο της Έφης, έμπειροι κομμωτές και κομμώτριες με γερμανικά προϊόντα Schwarzkopf σας περιμένουν για να αλλάξουν την εξωτερική σας εμφάνιση και να έχετε μια καλή εντύπωση από τον κόσμο, στο γάμο, στις βαφτίσια, σε βαφτίσια, σε μια χώρο εσπερίδα, σε μια συγκέντρωση που θα πάτε σε ένα κοσμικό γεγονός ή όταν πάτε να δείτε τον καλό σας ή την καλή σας. Με μόνο 5 ευρώ κούρεμα για άντρες, γυναίκες και παιδιά στο κομμωτήριο της Έφης. Τηλέφωνο 2310515017. Επαναλαμβάνω 2310515017. Πάμε σε διάλειμμα Σωτηράκη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς μας. Και για να γίνεις μεγάλη ομάδα, να καθιερωθείς τις συνειδήσεις, δεν πρέπει να αφήνεις τίποτα να πέφτει κάτω. Από παντού να μαζεύεις. Πρωτάθλημα, κύπελο, K19, K15, μπάσκετ, χάντμπολ που παίζουν τα κορίτσια σήμερα στην Άρτα, μπάσκετ που παίζει τελικό αύριο ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο με τον Παναθηναϊκό. Ό,τι βρίσκεις να το μαζεύεις. Και μια και είπαμε για μπάσκετ, την αγάπη, την κρυφή αγάπη όλων των παοξίδων, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Μοσχοβίτη, ειδικό πρίτανη πραγματικό σε θέματα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ρεπόρτερ του Λίμπερο 107,4, του Λίμπερο της καρδιάς μας. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Να είσαι καλά, πού βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στο βροχερό Ηράκλειο. Βρέχει ρε στο Ηράκλειο. Βρέχει στο Ηράκλειο, ναι. Εδώ, φοβερό. Εδώ έχουμε... Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Λιακάδα απίστευτη φίλε. Ναι. Και σας στέλνουμε τις ευχές μας σε εσάς που είστε στο Ηράκλειο, στον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα στην Αθήνα, στα κορίτσια μας στην Άρτα, ο ΠΑΟΚ σε όλα τα μέτωπα και από παντού περνάει. Βλέπεις να γίνεται κάτι εκεί, δύσκολα τα πράγματα πολύ, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι πολύ. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι το αυριανό. Υπερδύναμη ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι όπως ήταν πριν κάποια χρόνια σίγουρα, αλλά όπως και να το κάνουμε υπάρχει διαφορά επίπεδου, αλλά όπως ξέρεις και εσύ Γιώργο, δεν είναι μια σειρά αγώνων. Είναι ένα παιχνίδι, οπότε σε ένα παιχνίδι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η λογική λέει, οι πιθανότητες μάλλον λένε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. Αλλά όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι 40 λεπτών, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Και οι δύο ομάδες έχουν κάποια ζητήματα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει ένα θέμα με τον Γκος, ο οποίος χθες έβγαλε ένα κομμάτι της προπόνησης, με την Κίνη έπαιξε λίγο γιατί είχε ένα θέμα στη μέση του. Δεν θα το χάσει το παιχνίδι αύριο, απλά δεν ξέρουμε σε κατά πόσο θα είναι στο 100%. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει κάποια θέματα. Δεν έχει τον Λοντζέσκι, δεν έχει τον Παπά. Ο Καλάθης που είναι ο κινητήριος μοχλός του
θα παίξει αύριο και αυτός μένα, αλλά δεν είναι στο 100%. Έχει ένα θέμα στο πέραμα που το ταλαιπωρεί εδώ και καιρό. Και ο Λάγκφορντ, Αμερικανός του γκάρ του Παναθηναϊκού, και αυτός έλειπε αρκετό καιρό. Επέστρεψε λίγο με τον Ολυμπιακό, με ένεση, νομίζω με ένεση θα παίξει και αύριο. Οπότε και οι δύο ομάδες έχουν διάφορα ζητήματα, είτε μεγάλα είτε μικρότερα, για να τα καλύψουν στο αγωνιστικό κομμάτι. Βέβαια, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι άλλο επίπεδο. Είναι ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα, είναι ομάδα με πολύ πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ, οπότε τα όποια κενά δικά του και προβλήματα μπορεί να έχει, σίγουρα μπορεί να τα καλύψει πιο εύκολα. Αλλά και πάλι, ξαναλέω ότι μιλάμε για ένα μάτι 40 λεπτών που όλα μπορούν να γίνουν. Όπως και στην τελευταία δεκαετία, έτσι και φέτος βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ και πάλι δίνει αυτό που λέμε τον νυν υπερπάντων τον αγώνα, υπερβάλλει στις δυνάμεις του κατά πολύ, κατορθώνει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, περνώντας ομάδες με διπλάσιο μπάτζετ από αυτόν, και δείχνει και πάλι ότι παραμένει μια μεγάλη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ και ότι θέλει την παραπάνω ανάσα από εδώ και πέρα, ότι έφτασε, έπιασε τα βάνη εκεί που μπορεί να πάει ανθρωπίνως δυνατόν αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, και έτσι κι αλλιώς το κύπελο, Γιώργο, είναι ένας θεσμός που είναι συγκυριακός, δηλαδή δεν είναι μια διοργάνωση που δίνεις πολλά παιχνίδια και όλα αυτά. Το να βρεθείς στο τελικό, από το να μην βρεθείς, απέχει ένα-δυο μάτς. Έτσι, ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια πλήρωσε αυτό το πράγμα, έτσι, με αποκλεισμούς που τον πόνεσαν πολύ. Και με τον Παναθηναϊκό ήταν αυτός ο αποκλεισμός το 2015, με το τρίποντο στο τέλος του Γιάνκο. Βεβαίως, ποιος το αλλά φέτος του κάθισε έτσι κλήρωση, του κάθισε έτσι και το παιχνίδι των ημιτελικών με την Κίνη, ούτως ώστε να έχει όλο το κίνητρο και όλο το μυαλό του σαν να βρεθεί στον τελικό. Το δύσκολο νομίζω ο ΠΑΟΚ το έκανε. Δηλαδή το κομμάτι της πίεσης στον ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Το να περάσει στον τελικό από τη στιγμή που είχε τον ημιτελικό με την Κίνη. Από εδώ και τώρα, πέρα πιο ελεύθερα, αφού πετύχανε το στόχο, ακριβώς, ό,τι μπορούν παραπάνω. Από εδώ και δεν πέρα, να... με αυτή τη μεγάλη ομάδα που είναι ο Παναθηναϊκός, ό,τι μπορέσει να κάνει, και μπάσκετ είναι, όλα μπορούν να γίνουν. Και ξέρεις, αυτά τα μάτς, η ομάδα η οποία είναι η πιο αδύναμη, υπερβάλλει, ξέρεις. Τα δίνει όλα. Έτσι, για να το δούμε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι γίνεται στο μπάσκετ, ρε Νίκο? Τι ήταν αυτά μέσα στην εβδομάδα? Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν βγήκε να παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Τι συμβαίνει εκεί? Κοίταξε, Γιώργο, στο μπάσκετ το ελληνικό, δυστυχώς δεν υπάρχει έτσι, η ενασχόληση του κοινού όσο υπήρχε παλιά. Για πολλούς λόγους. Βεβαίως. Ωστόσο, όπως και εσύ το ξέρεις καλά, το μπάσκετ έχει ένα δικό του μικρό κόσμο, ο οποίος είναι πολύ του αθλήματος. Δηλαδή, η μπασκετική λεγόμενη. Που ψάχνεται. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η μπασκετική, βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, στο κομμάτι αυτό του μικροκόσμου του μπάσκετ, ήτανε και παραμένει πολύ πολύ δυνατός. Ωραία. Πολύ δυνατός σε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι πια τόσο δυνατός σε αυτό το πράγμα. Στο μικρό κόσμο του μπάσκετ, στα κέντρα αποφάσεων, να το πω έτσι. Βεβαίως. Και έτσι την Τετάρτη έγινε μια επίδειξη δύναμης από πλευράς Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι, θα πω εγώ, με τον ορισμό αυτών των διαιτητών. Δηλαδή, δεν τους θέλαν αυτούς τους διαιτητές, ήτανε κατά κάποιον τρόπο φιλοπαναθηναϊκοί. Να το πούμε έτσι, ναι. Να το πούμε έτσι. Ότι ήταν τέτοιες επιρροής. Και οι Ολυμπιακοί δεν τους θέλανε. Το θέμα για τον Ολυμπιακό, αφού δεν τους θέλεις, είναι πολύ απλό. Ή τα κάνεις άνω κάτω και λες, εγώ με αυτούς δεν παίζω. Ωραία. Δεν κατεβαίνω να παίξω, πρέπει να αλλάξουμε τους διαιτητές. Και αν δεν τους αλλάζουν, δεν κατεβαίνεις. Το να φύγεις στο ημίχρονο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κάπως. Πόσο ήταν δηλαδή, το σκορπ, τι διαφορά ήταν? 40-25, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. 40-25. Υπήρξε σφαγή διαιτησίας? Υπήρξε, ναι. Υπήρξε. Υπήρξαν διαφορετικά κριτήρια όταν είχε την μπάλα Ολυμπιακό, διαφορετικά κριτήρια όταν είχε ο Παναθηναϊκός. Και αγανακτήσαν και φύγανε. Ναι, νομίζω ήταν διάφορα συσσωρευμένα πράγματα για τον Ολυμπιακό και από άλλα χρόνια. Απλά το να φύγεις στο ημίχρονο σε κάνει να χάνεις το δίκιο σου, θα το πω έτσι. Εγώ γιατί νομίζω εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάποιο δίκιο. Απλά ναι. Το να φύγεις στο ημίχρονο σε κάνει να το χάσει το δίκιο σου, πιστεύω εγώ. Εγώ νομίζω ότι το να φύγει στο ημίχρονο βάζει ένα τέρμα σε όλα αυτά που γινόταν τα περασμένα χρόνια και λένε, σου λες ότι ρε ξεφτύλες, είμαι αποφασισμένος. Όπως έκανε, μα δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Σταμάτα να με παίρνεις όταν μιλάω, ρε μεγάλε, με αποσυντονίζεις.
Λοιπόν, όπως έκανε ο ΠΑΟΚ πέρσι πρόπερσι, τότε που έφυγε από το... Από, δεν κατέβηκε με τον Ολυμπιακό να παίξει τον αγώνα στο κύπελο. Το ναι, επαναληπτικό. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν είχε κατέβει. Κατάλαβες. Εκείνη ότι και στο ο ΠΑΟΚ αυτό... είχε πάρει μια απόφαση και δεν κατέβηκε. Ο Ολυμπιακός που ήξερε τι θα γίνει, το περίμενα, το ξέραν όλοι. Το τι είναι να γίνει στο παιχνίδι. Κατεβαίνει, έτσι... κατεβαίνει, παίζει, δεν αντιδράει όταν ορίζονται αυτοί οι τριδιτητές. Ωραία. Κατεβαίνει, παίζει και φεύγει στο ημίχρονο. Δεν χάνει το όποιο δίκιο έχει. Απ' την άλλη μεριά δημιουργεί μεγάλο θόρυβο ότι μέχρι εδώ. Συμφωνώ. Γιατί αφού ότι μου λες ότι και η άβρα ότι οι διαιτητές ήταν κατά κάποιο τρόπο με αισθήματα κάπως, ας πούμε να το πούμε. Πράσινης επιρροής από την άλλη μεριά. Έχει και καλύτερη ομάδα από ό,τι γνωρίζω ο Παναθηναϊκός ή όχι. Νομίζω ότι φέτος και οι δύο δεν είναι και τόσο καλή γενικότερα. Δεν είναι. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Μήπως έφτασε πάντα στο εντός έδρας το ΆΚΑ, Παναθηναϊκός πάντα έχει το προβάδισμα, όπως και να το κάνουμε. Είχα πριν από λίγες εβδομάδες εδώ έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΚ, τον Άρη τον Καρακούση, ο οποίος μου είπε... Θεός. Ο Άρης, βέβαια. Είναι αυτός. Οι φίλοι μας φέρανε λουκούμια που μιλήσαμε προηγουμένως. Μίλησα για ένα φίλο λουκουμά που έχω εδώ στην Ιώνας Δραγούμη και μου στείλε λουκούμια. Λοιπόν, ο Άρης ο Καρακούση μου είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει υπογράψει με την ΟΛΕΜ για 5 χρόνια συμβόλαιο κλειστό, από τα οποία έκανε το ένα και το δεύτερο δεν το συνέχισε το συμβόλαιο διότι δεν είχε την κατάλληλη ομάδα να εκπροσωπήσει την ΟΛΕΠ. Και μου είπε ότι οποτεδήποτε ο ΠΑΟ κάνει μια ισχυρή ομάδα αμέσως μπορεί να πάει και να διαπραγματευτεί την επανένταξή του στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ΟΛΕΠ. Μα Γιώργο, και πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε κουβέντα, το καλοκαίρι το περασμένο είχε κουβέντα με την Ευρωλίγκα, αλλά για τη δεύτερη διοργάνωση, για το EuroCup. Για το EuroCup δεν έχει ομάδα, ναι. Ομάδα για τη Euro. Αλλά ακόμα και για το EuroCup δεν είναι ο ΠΑΟΚ στο οικονομικό επίπεδο για να ανταποκριθεί. Δηλαδή, εκεί. Με αυτή την ομάδα που έχει φέτος στο Champions League, με λίγη τύχη μπορεί να φτάσει ακόμα και στο Final Four. Με αυτή την ομάδα που έχει φέτος. 800.000 budget. Με 800.000 budget στο EuroCup δεν περνάς στους ομίλους, λέω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Τώρα, αν μιλάμε για το άλλο το κομμάτι, εκεί αν δεν υπάρξει κάποιος ή να υπάρχει κάποιος χρηματοδότης ή να υπάρχει ένα σχήμα τέλος πάντων το οποίο είναι ισχυρό οικονομικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έτσι, να μην ακριβόμαστε, Νίκο μου, πίσω από το δάχτυλό μας. Για να μπεις εκεί πέρα θέλει τουλάχιστον ένα μπάτσετ 7, 8, 10 εκατομμύρια. Για να μπορέσεις να μπεις και να διακριθείς. Θέλεις, ναι. 6, 7. Πρόσεξε με όμως λίγο. Πρόσεξε με. Σε αυτό συμφωνούμε που λες. Απλά είναι πολλές οι ομάδες κατά καιρούς που μπήκανε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια και μετά τρέχανε και δεν φτάνανε. Ναι, θέλει και διάρκεια. Θέλει και διάρκεια. Θέλει διάρκεια. Η Ευρωλίγκα, ο τρόπος που λειτουργεί, δεν μπορεί να υφίσταται πρωτάθλημα σωστά όταν κάποιος έχει για 10 χρόνια συμβόλαιο και ξέρει πως ό,τι και να γίνει θα παίζει στην Ευρωλίγκα, οπότε φτιάχνει τα έσοδά του, τους χορηγούς του, το μπάτζετ του, ανάλογα με αυτά που έχει και ό,τι μπορεί να κάνει. Έτσι. Και ο άλλος να παίξει ένα χρόνο και μετά να του πούνε παίξει στο EuroCup. Εγώ δεν θα κάνω μια ομάδα 10 εκατομμύρια ευρώ, την επομένη θα πρέπει να την κάνω 2. Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωλίγκα είναι ό,τι πρέπει για τους 10 που έχουν συμβόλαιο, τους 11. Από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ, τη Τσεσεκά, όλοι οι άλλοι που μπαίνουν και βγαίνουν. Πώς να... Δηλαδή, σε ποιο κομμάτι μπορεί να σταθούν. Αλλά βλέπουμε ότι οι ομάδες αυτές που είναι, δεν μπαίνουν μέσα τυχοδιοκτικά να κάνουν μια ομάδα των 3 εκατομμυρίων και να τους περισσέψουν και άλλα 3. Κάθε χρόνο τα βάζουν τα λεφτά. Έχουν συνέχεια λοιπόν. Έχουν, ναι, δυνατές διοικήσεις που μπορούν και το υποστηρίζουν αυτό το οποίο κάνουν. Συμφωνώ. Απλά υπάρχουν πολλές ομάδες, να ψάξουμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες παίξαν ένα χρόνο στην Ευρωλίγκα 2 και μετά χάστηκαν εντελώς από το χάρτη. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έπαιξε πέρσι με την Καρσίγιακα στην Τουρκία, που αποκλείστηκε στους 16 του Μπάτσου από την Τζάμπιονς Λίγκ. Η Καρσίγιακα το 2015 πήρε το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Έπαιξε χαριστικά στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε συμβόλαιο και έπρεπε να γίνουν διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και από τότε που έπαιξε στην Ευρωλίγκα και μετά, ακόμα τρέχει να καλύψει το οικονομικό άνοιγμα από εκείνη τη χρονιά. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να πάει να πας εκεί, χρειάζεται ένα κολοσσός. Δεν επιτρέπει έτσι ομάδες που να μην έχουν κάποιον
πολύ ισχυρό χρηματοδότη, τέλος πάντων ένα πολύ ισχυρό οικονομικό διοικητικό κομμάτι. Κολοσσόφια. Για να μπει, αλλά να μπει, όχι για να μπω ένα χρόνο, να μπω για να κάνω κι εγώ ένα συμβόλαιο και να πω ότι εδώ κάτι κάνω. Πάντως το ξαναλέω, συμβόλαιο υπάρχει για άλλα 4 χρόνια. Έτσι μου είπε ο Άρης ο Καρακούσης, έτσι μου είπε και ο Χρήστος ο Καραμπέρης ο φίλος μου, έτσι μου λέει ο Πόλης ο Κατσιόρας που και αυτός είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάνουμε παρέα, μου λέει ότι έχουμε άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο αρκεί. Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι είναι ξεκάθαρα, ακριβώς, είναι ξεκάθαρα θέμα οικονομικών δυνατοτήτων του ΠΑΟΚ και θέληση. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα ώστε να βάλουμε μπροστά το... αυτό το συμβόλαιο που κοιμάται. Γιατί με αυτή την ομάδα, και όπως είπες, και δεν είναι να την κάνεις μία χρονιά, θέλει και συνέχεια εκεί πέρα. Γιατί σε πλακώσουν, αν τυχόν σταματήσει η χρηματοδότηση, ένα χρόνο σε πλακώσαν τα χρέη, θα την πάθουμε σαν τους Τούρκους. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τις ελπίδες μας. Τι πεντάδα μαθαίνεις ότι θα κατέβει? Η πεντάδα τώρα και εσύ, Γιώργο, δεν έχει μεγάλη σημασία έτσι όπως εκεί το πάθει πλέον. Συνήθως ο Παπαθεοδόρου ξεκινάει με Κόνιαρη, τον Γκο, τον Τέπι, τον Σέρβο, τον Χρυσικόπουλο και τον Αμερικανό, τον Σέντερ, τον Τζέφερσον. Συνήθως. Αλλά τώρα εντάξει, δεν παίζει πλέον ρόλο. Δεν παίζει. Το πώς ξεκινάς. Πλέον παίζει ρόλο το πώς τελειώνεις τα παιχνίδια. Ποιοι είναι μέσα στα τελευταία λεπτά. Όχι το ποιοι ξεκινάνε. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Νίκο μου. Να περάσετε όμορφα. Τρεις η ώρα οι συνεντεύξεις τύπου Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Προπονητές των δύο ομάδων και οι δύο αρχηγοί. Ρίκ Πιτίνο και Νίκ Καλάθης για τον Παναθηναϊκό, Ηλίας Παθεοδόρου και Βαγγέλης Μαγάτζης για τον ΠΑΟΚ. Λίγο πιο μετά στις 4, αν θυμάμαι καλά, η προπόνηση του ΠΑΟΚ στα δύο αωράκια, όπως λέγεται το γήπεδο στο Ηράκλειο. Στις 6 η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω ότι από 40 προσκλήσεις οι δύο ομάδες, όλο το άλλο γήπεδο με προσκλήσεις σε μαθητές σχολείων εδώ της περιοχής. Πέρσι έγινε πολύ σωστά. Όντως οι δύο ομάδες είχαν τον αριθμό των προσκλήσεων, Ολυμπιακός και ΙΑΕΚ. Φέτος θα δούμε τι θα γίνει, γιατί φέτος είναι Παναθηναϊκός, που όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο διαφορετικές οι σχέσεις του με την ΕΟΚ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό το κομμάτι. Και ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να το καλυτερεύσουμε σιγά-σιγά. Θυμάμαι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κύπελο κάποτε, παίζοντας τον τελικό στο ΆΚΑ, νομίζω, με τον Άρη, την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ειρήνης και Φιλίας, ο τέταρτος ποιος ήταν? Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης. Άρης, ΑΕΚ και... Και... Ήταν Ηρακλής. Σιγά να μην ήταν ο Βίζας. Γιατί νομίζω ήταν Ηρακλής, Γιώργο, το 99. Αποκλείεται. Το αποκλείεις? Το αποκλείω. Με μπάνε πρέλευε στην ΑΕΚ τότε. Ναι, με μπάνε πρέλευε στην ΑΕΚ. Ναι, σκάνδαλο. Είχε πάει κάπου στην Ιταλία και γύρισε πίσω και μετά τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά ξαναγύρισε ο ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν ο τέταρτος λοιπόν? Δεν θυμάμαι. Θα το δούμε. Εντάξει, Νίκο μου, Νίκος Μωραέτης, πώς περάσατε καλά? Πήγατε καμιά βόλτα εχθές? Όχι, σήμερα το πρωί ήρθαμε. Σήμερα το πρωί ήταν η πτήση. Εδώ σου λέω, είναι εντελώς χειμωνιάτικο το σκηνικό. Με αέρα, βροχή και όλα αυτά. Εντάξει. Λίγο πιο μετά. Ελπίζουμε να ησυχάσει λίγο η κατάσταση για να κάνουμε και μια βόλτα κανονική. Να κάνουμε για να κάνετε και τη βολτίτσα σας και να φλερτάρετε με τις πανέμορφες κριτικοπούλες, οι οποίες είναι ό,τι καλύτερο έχει η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός. Μακριά τους. Έχω κάνει στην Κρήτη, έχω κάνει 5 μήνες στην Ιεράπετρα. Όταν ήμουν 21 χρόνων, μου μείνανε ξέχαστη. Μακριά τους κριτικούς, είναι κουφάλες. Οι κριτικοπούλες όμως. Είναι αστέρια. Αστέρια, ψυχούλες. Ωραία. Είναι λεβέντισες σαν τη λεβεντογένα Κρήτη. Οι άλλοι είναι μουλοχτοί όμως. Έχουν μέσα τους κάτι, εκείνη τη βλαχομαγιά του κριτίκαρου, του έτσι που έρχονται το καλοκαίρι οι τουρίστριες και κάνουν τους φιάκες και εντάξει και έχουμε τόσες ελιές και τόσα ρίζια και τόσα αυτά, έχουν μια βλαχιά επάνω τους. Οι κριτικοπούλες όμως είναι διαμάντια. Να τις εμπιστευτείτε. Ωραία, Γιώργο. Ωραία. Κρατάω την τελευταία σου συμβουλή. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νικολάκη μου. Γεια σου, παιδί μου. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Νίκος Μοσχοβίτης. Αυτό το παιδί είναι μόνο που το βλέπεις. Η γλύκα που έχει και το χαμόγελό του πραγματικά σε κερδίζει. Ανήκει στην ΚΑΠΑ 20 του Λίμπερο. Στα νέα τα παιδιά που θα διαδεχθούν τους κάπους μεγαλύτερους. Μπασκετικός, φιλοσοφημένος. Κύριος με τα όλα του, ένα πολύ καλό παιδί του Λίμπερο. Έχει αλλάξει και το συσχετισμός εδώ
των ηχοληπτών έχει έρθει η αδυναμία μου, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Τσάτσης. Μας παίρνουνε φίλοι εδώ στο διάλειμμα και μας λένε πες λέει κι άλλα για τον Τσουκαλά, καλά του τα πες. Φίλε ο φίλος μου, ο Ηλίας ο Λαδέμπορας, ρίχτου λέει πράγμα. Τι να ρίξω ρε φίλε, φτάνει. Με αυτό το ρεμάλι θα ασχολιόμαστε. Κοίτα ψηλά ρε, πάνε εκεί πέρα που σε πάει ιστορία σου και δύναμή σου. Άστο να τον υποανάπτυκτο. Το σύστημα μόνο του θα το ξεβράσει αυτό, να το βγάλει από μέσα. Θα βγει από τον κόσμο αυτό το σκουπίδι. Με αυτόν θα ασχολούμαστε. Ευχαριστώ πολύ τη βιομηχανία Λουκουμιών, το φίλο μου τον Γιώργη τον Παπαδόπουλο, εκεί το γείτονα που είχα εκεί στο... στην Ιώνος Δραγούμη. Τα λουκούμια του είναι εκπληκτικά πραγματικά, μας κέρασε εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά. Δεχόμαστε και άλλα τέτοια δώρα από φίλους που μας ακούνε. Δεχόμαστε. Είμαστε διευλητοί στα δώρα. Στείλτε μας δώρα. Λουκούμια. Μας πάτε να μας πιάσετε με τίποτα. Πάρε αυτά και λέγε αυτά. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Ορίστε κύριε μου. Γεια σας. Χαίρετε. Έλα Γιώργο, ο Βασίλης είμαι, ΠΑΟΚ. Γεια σου Βασίλη ΠΑΟΞΥ. Εκεί ήταν με το πολύ το χιόνι, τέλη Ιανουαρίου. Στους ημιτελικούς. Βεβαίως, δεν πέταξε και πτήση. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και ο Ηρακλής με την ΑΕΚ. Ο Πανιώνιος ήταν, με ειδοποίησανε. Όχι φίλε, ο Ηρακλής ήταν. Ο Ηρακλής με την ΑΕΚ. Ήταν το πιο μπροστά, ήμασταν στη Νέα Σμύρνη με τον κύριο Νικολάου του Κρισμάρεβιτς. 0-1 μέσα στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιώνιο. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι και το μάλιστα την άλλη μετά... μέρα από την κακοκαιρία δεν φύγανε και οι πτήσεις, μείναμε εκεί, φύγαμε με τρένο και τα λοιπά. Φύγαμε, ήμουν στο γήπεδο, και στα δύο ήμουν. Μάλιστα. Και στα δύο ήμουν. Είχαμε, κοίταξε Γιώργο, μετά το εκείνος ο Μαδάρης, ας πούμε, του Άρη κατά πρώτο λόγο και του ΠΑΟΚ μετά, ας πούμε, μόλις γίνανε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ως συνήθως οι Αριανοί εξαφανίζονται. Δεν τα βάζω με την Αθήνα, έμεινες μόνος σου. Ναι. Πάλεψες 4-5 χρόνια, ας πούμε, με τα θηρία. Θηρία, πραγματικά. Το 2000, την άλλη χρονιά παίξαμε την τελευταία φορά που το παλατάκι που το είδαμε Τίνκα, δηλαδή είχε μέσα πάνω από 10.000 κόσμο του Παναθηναϊκό. Στο πρωτάθλημα, τελικός πρωταθλήματος. Ήμουνα τότε έφορος εκείνη την ομάδα, είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό το και ξέρω. Σπάσαμε το... Το ξέρω, βρισκόσα εκεί στην οικοδομία, αφού έρχεσαι εκεί στη, λέω, στο Φού είμαι εγώ. Και έχω γραφείο εγώ, τελευταίς είμαι. Μάλιστα, εκεί μάλιστα. Ναι. Και σε έβλεπα, τα λέγαμε ένα. Μάλιστα. Αυτά φίλε. Έγινε ρε Βασίλη, αν και μεγάλοι φίλοι με είπαν με τον Πανιώνιο. Όχι, όχι, όχι. Πότε ήταν το 1900? Ήταν 1999. 99, για βάλε τελικό σκυπέλου. Ιανουάριο, τέλειο Ιανουαρίου. 1999. Δες το κιόλας. Τελικό σκυπέλου Ελλάδος μπάσκετ. Κάνω λάθος, δηλαδή 1%. Δηλαδή, γιατί ήμουν στο εγώ ήμουν στο όταν πήγαινε το παιχνίδι αυτό, εμείς ήμασταν στη Νέα Σμύρνη. Ναι, στη γωνία του, ναι, Κρισμάρεβιτς, ναι. Στον κόλ. Εγώ επειδή το είχαμε χωρίσει τότε με το σχορεμένο τον Αντρεάδη, τον Μιχάλη, ήταν έφορος συνδέσμων τότε αυτός, τους πήγε στο ποδόσφαιρο και τους, από εκεί και πέρα τους πήρα εγώ και μπήκαμε μέσα στο γήπεδο και κάναμε αυτό το μάτσο. Τώρα αύριο έχεις ένα 5-10%, εντάξει, έχεις κάποια πιθανότητα. Αυτά όπως τα είπες, φίλε Βασίλη. Πολύ μικρό το αυτό. Πολύ στο μπάσκετ. Ψάχνετε να βρει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Γιάννης μέσα. Κοίταξε, στο σέντερ. Μπορεί να αφήσει, άμα γίνει μια στραβή και το πάρεις, μπορεί να αφήσει κάποιον, ξέρεις. Μπορεί να ξυπνήσει ο κόσμος και σε μετά... Είναι πολλά τα λεφτά, Βασίλη. Μας φάγανε πολλά λεφτά. Κόβαμε 4-5 χιλιάδες, 3-4 χιλιάδες για κάτι δρόση και τους δίναμε τόσα διαρκεία, ξέρω εγώ. Μας κοροδεύανε. Όχι το σκορ, ποιοι συμμετείχανε. Ποιοι ήταν ο κόσμος που δεν πάει, του συγχάθηκε ο κόσμος, γι' αυτό δεν πάει. ΠΑΟΚ. Άρης, τελικό ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ ήταν τελικό. Ναι, στον ημιτελικό παίξατε. Ημιτελικό, τέσσερις ομάδες ήταν, Γιάννη. Μπράβο, ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ τρεις και ο τέταρτος δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Σου είπα, ήταν ημιτελική, ήταν ΑΕΚ Ηρακλής. ΠΑΟΚ Άρης. Έγινε Βασίλη, να είσαι καλά. Ναι, ναι. Να το κιόλας, ναι, ναι, το ψάχνει ο φίλος. Έγινε φίλε. Ορίστε ο επόμενος. Καλή σας μέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι ο Μιχάλης από τα Κάστρα, ΠΑΟΚτής και εγώ. Γεια σου Μιχάλη. Επειδή άρχισα σε κάποιο σημείο την εκπομπή σας, θέλω να καυτηριάσω και εκείνον τον λαό του Πασχάλη που βγαίνει και πουλάει ξυπνάδα και ηρωνία. Του τάπαμε, δεν του τάπαμε.
Ναι, επειδή δεν άκουσα γι' αυτό. Και επίσης θέλω να σχολιάσετε και να καθυριάσετε αυτή την επέσχυτη την ανακοίνωση που έβγαλε ο Super 3. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή άνθρωποι στην ίδια πόλη να βγάζουν τέτοια ανακοίνωση. Είναι ντροπή. Τι ανακοίνωση είναι, δεν έχω ιδέα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι πουλήθηκε η Μακεδονία για να πάει πάρει πάρκο στο πρωτάθλημα. Έλα μόνο τώρα. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα. Πολύ κρίμα. Εντάξει. Κρίμα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι συμπολίτες το εννοούν αυτό που λένε ή η πίκρα ή ο φθόνος. Κακό πράγμα, φίλε μου, ο φθόνος. Κακό πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να σε φτάσω, σε τραβήξω κάτω. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Επειδή... Έτσι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πείτε μου και δύο αυτές τις μέρες, γιατί και εγώ έλειπα από την πόλη λόγω δουλειάς, εμφανίστηκε ο Πασχάλης στα τηλέφωνα. Μπα, κρυμμένος είναι και μάλιστα έκανε και δηλώσεις. Δεν φάνηκε, λέει, έτσι. Έκανε δηλώσεις ότι πλέον αποχωρεί από φύλαθλος του Ολυμπιακού και θα έχει πάρει, λέει, ένα αυτό, μια πόχη και θα πάει να κυνηγάει πεταλούδες. Με τον κύριο Κώστα, λέει, ναι, με τον κύριο Κώστα. Με τον κύριο Κώστα να κυνηγάει πεταλούδες. Ναι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα τι ξέρω τι και ώρες άλλα μας έλεγε στο τηλέφωνο. Άλλα μας απειλούσε ότι τι θα μας βάλουν τρία και τέσσερα και πέντε. Τρία και δεν ξέρετε και δεν κάνετε και δεν, ναι, και δεν ξέρω πού στο καλό τα βάζει αυτά. Δεν βλέπεις, ρε εσύ. Οι άλλοι έχουν ένα χρόνο αίτητη. Ναι, πετάνε, πού έσαι, Καραμήτρο. Να σε καλά. Κρυμμένος σε κανένα λαγούμι θα είναι, κύριε. Μα τι, πού να πάνε τώρα, δεν έχουν να πούνε και τίποτα. Περαστικά του, πονάει. Να σε καλά, για χαρά σου. Να σε καλά. Για. Ορίστε ο επόμενος. Καλιόν, δεν κρύβονται ποτέ. Γεια σας. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Ωραία, πού είσαι ρε Πασχάλη, αληθεύει ότι θα επιδοθεί στο κυνήγι των πεταλουδών? Όχι, παλικάρι μου, εγώ μόνο λιοντάρια κυνηγάω. Τι να κυνηγήσεις, βρε, λιοντάρια. Πεταλούδες να κυνηγάτε εσείς που φοβηθήκατε την Ευρώπη για να πάρετε το πρωτάθλημα. Ναι. Ενώ εγώ που είμαι μεγάλος, σας είχα την Πέμπτη στους καναπέδες με την πίτσα μου και με την πύρα για να βλέπετε την Ολυμπιακάρα. Που δεν φοβήθηκε, μην χάσετε το πρωτάθλημα, γιατί έχω πάρα πολλά από αυτά τα πρωταθλήματα που θα πάρετε μετά 35 χρόνια για να εσείς. Λοιπόν, και είπα να επιδοθώ στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι πιτσαρίες έχω μαζί ότι είχα πάρα πολύ δουλειά την Πέμπτη. Αληθεύει ή δεν είχες γυρίσει ακόμα από την Αθήνα? Θέλω να μου πεις κάτι τώρα στην Αθήνα. Έφαγα ψήρισμα χθες ή δεν έφαγα? Γιατί δεν μπορώ δεν να το... Δεν έφαγες, όχι, δεν έφαγες. Περίμενα να σου πω τι έγινε. Δε. Είμαι, μένω στα σύνορα Κολονακίου με Εξάρχεια. Μπράβο. Είμαι λίγο μέσα 100 μέτρα στο Κολονάκι από τα Εξάρχεια. Ναι. Στα σύνορα ακριβώς. Παίρνω, παραγγέλνω ταξί, γιατί επειδή φαγώθηκα επανελειμμένος στο ταξί και βγαίνεις πολλές φορές σωστά και μου το λες εσύ και μου λέω θα παίρνω ταξί με το τηλέφωνο τώρα για 2-3 ευρώ να μην κατεβαίνω 30 μέτρα παρακάτω να το πάρω ένα περαστικό να είναι γνωστό ο ταξιτζής. Πραγματικά έρχεται ένας, παραγγέλνω ένα ταξί, που πάμε, του λέω Σύνταγμα, να πάρω το τρένο, το μετρό για το αεροδρόμιο που, ναι, φεύγω. Ψιλοβρέχει, κίνηση πολύ μεγάλη, αν και εγώ όταν φεύγω για αεροδρόμιο φεύγω πάντα πολύ νωρίτερα, ότι κάτι και να μου συμβεί, αλλά με πιάνει ένα άγχος από την κίνηση. Και μου λέει, Γεωργιανός ο ταξιτζής, μου λέει, αν μου δώσει 30 ευρώ να σε πάω στο αεροδρόμιο. Το ναύλο είναι 45. Αεροδρόμιο Κολονάκι. 45. Κάνω ένα λογαριασμό. 5 ταξιτζής να με πάει στο Σύνταγμα. Και 10 από το Σύνταγμα αεροδρόμιο, 15. Αυτός μου λέει 30. Αξίζει τον κόπο? Και σκέφτηκα ότι αξίζει και του λέω συνέχιση, πάμε αεροδρόμιο. Τι λες τώρα, φαγώθηκα πάλι? Δεν φαγώθηκα. Δεν φαγώθηκα. Όχι. Γιατί άμα σε έτρωγε και Γεωργιανός, τότε ήσουν για τα μπάτα. Πασχάλη, δεν ξέρεις τι πλάκα έχετε. Λοιπόν. Δεν ξέρεις τι πλάκα έχετε, ξέρεις τι. Μα να τους λέω, ρε παιδιά, πού πήγατε? Πού πήγατε να κερδίσετε και να είναι έκπληκτοι? Γιατί, ρε φίλε, λέει, δεν έχουμε καλύτερη ομάδα? Ρε, σας κάνανε δημοσιογράφοι την ομάδα σας ότι πετάγει, το πιστέψατε? Λοιπόν. Πού πάτε, ρε ξυπόλυτη, ρε? Συρίγο, θα σου πω κάτι. Να μου πεις. Φέτος και πέρσι
είσαι η καλύτερη γελάδα, βγάζεις το πιο πολύ γάλα και το γάλα που βγάζεις είναι και ποιότητας. Αλλά αυτή η γελάδα που βγάζει το καλύτερο γάλα και είναι η καλύτερη γελάδα έχει ένα λαμπές σαν την επιληψία που έχουν ορισμένοι και ενώ το βλέπεις στα καλά του ξαφνικά πέφτει κάτω. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι μην τυχόν και πάστε καμία επιληψία μέχρι το τέλος γιατί οι 10 αγωνιστικές είναι πολλές και πάστε καμία επιληψία και ψάχνεις να βρεις τον φίλο σου που γράφει τα βιβλία να γράψει το δεύτερο βιβλίο πώς χάθηκε και αυτό το προτάσμα. Αχ ρε Πασχάλη, τι πλάκα έγινε, αλήθεια σου λέω. Λέγε, συνέχισε να λες, ειλικρινά σε βλέπω και ξέρεις τι λέω, έρχομαι στα λόγια του τεράστιου Σάββα Θοδωρίδη, του γίγαντα αυτού παράγοντα, που έλεγε κάντε ρε πρώτα ομάδα ρε, επενδύστε ρε. Δεν βλέπει ο πρόεδρός μας πώς θα ρίχνει τα λεφτά. Άμα είχες ένα Σάββα, ναι? Άμα είχες ένα Σάββα, θα είχες και 8 προαθήματα αυτή τη στιγμή. Τα 2-10. Δεν τα θέλω ρε φίλε. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον κόσμο του Παοξή. Ο Παοξής είναι άλλος ρε. Δεν τα γουστάρω ρε αυτά. Άσε τώρα η... Άντε, λέγε. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να δείχνει ότι είναι τίμια. Πρέπει να είναι και τίμια. Όχι, δεν πρέπει να είναι τίμια. Πρέπει να το δείχνει κιόλας. Το λες ανάποδα. Για τη γυναίκα του Κέσσαρα. Εκείνη λοιπόν, του συφιλιάρη που τον έλεγε, τον κάνανε για παράδειγμα, το βρωμερό λοιπόν, αυτόν άνθρωπο, πήγε πιο βρωμερός από τον Κέσσαρα. Γιώργο, εσείς όταν γυρνούσατε εσείς, εγώ πήγαινα. Πήγαινες τώρα, άντε πάνε μόνος σου σαν τον τρελό. Ο κόσμος λοιπόν έρχεται μαζί μου και εσύ μένεις μόνος σου με τον Τσοκαλά, τον Σάβα και τον Καράπαπα. Όσο πιο πολύ μαζευτείτε ναι, μέχρι το τέλος, τόσο πιο βλούς θα έχω να τους κάνω κασούρα. Μάλιστα. Εγώ θα σου λέω κάτι. Δεν ξέρεις, γιατί μου έλεγες πέρσι, δεν ξέρεις να διαχειριστείς την πρώτη θέση. Εγώ σου λέω τώρα, δεν ξέρεις να διαχειριστείς τη δεύτερη. Εγώ γιατί είπα προηγουμένως ότι αυτή τη φορά δεν σε ψηρίσανε. Γιατί σε ψηρίσανε τόσες φορές και τις ακουλεύτηκε στη δουλειά. Εντάξει, ναι. Και κοίταξες αυτή τη φορά να μην σε ψηρίσουν. Αλλά ευτυχώς έτυχες σε Γεωργιανό. Γιατί αν έτυχαινε σε Αθηναίο ή Πειραιώτη, πάλι θα μου έκανες παράπονα. Σάβα, άντε γεια, που λέτε κι εσείς. Σάβα λέω, Πασχάλη, Πασχαλάκο. Έκλεισε ο Πασχάλης. Ρε το φουκαρά του Πασχάλη, τι πώς καταντήσανε. Πού λέει και ο Νικόλας. Ο Νικόλας ο μεγάλος. Ορίστε, σας ακούω. Έλα Γιώργη, καλημέρα. Καλώς την κυρία. Την κυρία Εύη. Αχ το μωρό μου, τι κάνεις κυρία Εύη μου. Τι κάνεις. Χαμογέλα λίγο γλυκιά μου. Πώς να πω σήμερα μωρό μου, πώς να πω σήμερα. Τα είπα καλά. Τα είπες τέλεια. Κάθε λέξη, κάθε γράμμα. Όνειρο. Αυτός είναι ο Γιώργος που αγάπησες. Έτσι. Λοιπόν, άκουμε Γιώργη. Ναι. Τώρα εμείς από εδώ και πέρα δύο πράγματα θα κάνουν αυτοί. Ένα, παικτικά να προσπαθήσουν λίγο ακόμη και πρέπει να προφυλακτούμε εκτός έδρας, δεν χρειάζεται να πανοπαδεί. Και ένα, θα κοιτάξουν να το απαξιώσουν. Ότι ναι, καλά, μεγάλη δουλειά κάνατε. Όχι, στεναχωρέθηκα που οι συμπολίτες. Ήδη αρχίσαν να λένε και όλα ήδη για την Ευρώπη και η Ευρώπη προσπαθούν να βρουν τώρα να πιαστούν. Εγώ ξέρω να πω ένα πράγμα. Τρώνε τα λυσακά τους. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Ο δε κύριος Πασχάλης είναι, δηλαδή εντάξει, άρχισε να τον λυπάμαι. Δεν ξέρει πια από πού να πιαστεί. Σιγά μην κάτσουμε στον καναπέ να βλέπουμε το 2-2 μέσα στο Καραϊσκάκι. Το θέμα ποιο είναι, ότι καλά θα κάνει, μωρέ. Εγώ ένα πράγμα τον παραδέχομαι τον Πασχάλη. Μόνο στα όνειρα. Στα όνειρα είναι άπιαστος, ρε Γιώργο. Πάπα, δεν παίζεται. Καλά θα κάνει να κοιπάει κανέναν υπνάκο, να δει κανένα όνειρο. Ναι. Και να αφήσει τώρα να μας λέει ότι θα μας λυπάται και να είμαστε πολλοί και να μας κάνει. Ναι. Άστα αυτά τώρα πάνε. Παλιά. Αυτά να τα πει αλλού.
Είμαστε υποψιασμένοι και ξέρουμε να φροντίζουμε τα του οίκου μας. Εύη, θέλω και κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Έτσι. Έτσι. Να γραφεί αυτά που θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα γκόνια μας. Να τα ζήσουν μετά 100 χρόνια και να το μνημονεύουν αυτό. Είπες κάτι πριν, ότι δεν ξέρουν να διαχειριστούν τη δεύτερη θέση. Ναι. Μήπως την τρίτη. Μήπως την τρίτη. Να σε καλά, ορίστε ο επόμενος και πάμε σε διάλειμμα. Δύο γραμμές ακόμα και πάμε σε διάλειμμα. Ορίστε. Ναι, γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας, κύριε μου. Να μην είναι τη Δευτέρα μείον 14 από την κορυφή πες τους. Ναι. Γιατί άμα κάνει κανένα 0-2 η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν θα μπορούν να συγκρατηθούν. Γιατί ξέρεις, είναι άσχημο πράγμα που κοιμούσε καβάλα φάρου, ξαφνικά η μία πάπα να διαδέχεται την άλλη. Δεν το ξέρουν αυτό το άθλημα. Δεν ξέρουν τι θα πει από δήμαρχους κλητήρας να την αντέξουνε. Θα αρχίσουν να κυνηγάνε τον πρόεδρο σε λίγο. Περίμενε. Αυτοί οι οπαδοί που έχουν μεγαλώσει με παράγκα, γιατί γίνανε Ολυμπιακοί, γιατί προφανώς τους άρεσε αυτή η νοοτροπία. Τους άρεσε να κλέβουν. Να κλέβουν πρωταθλήματα, να κλέβουν παιχνίδια, να σε λένε και με ένα ύφος κάνει ομάδα και μετά μίλα. Τώρα που έφτασε η εποχή που δεν έχω ομάδα, και αυτοί δεν έχουν, πώς θα τους κρατήσεις. Επίσης, όσο έχει η ΠΑΕ Ολυμπιακός αυτή τη σκέψη, να μην κάνουμε κριτική, να μην μιλάμε ο πρόεδρος στον Αντάλλο, θα παίρνουμε και 10 πρωτάθλημα, κύριε Γιώργο. Γιατί δεν θα γίνει κριτική να πούν, ρε πρόεδρε, εσύ φταίς γιατί δεν έφερες σεντερφόρ ή γιατί δεν έφερες χάφι, γιατί δεν έφερες μπακ. Καταλαβες. Πολύ σωστά μιλάς το όνομά σου. Αντώνη. Αντώνη. Γιατί εμείς γίναμε καλύτεροι αυτά τα 6 χρόνια του Σαββίδη, γιατί κάναμε πολύ μεγάλη κριτική, καμιά φορά και υπερβολική κριτική. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και βλέπαμε το Σαββίδη από το 1 να πηγαίνει στο 2, από το 2 να πηγαίνει στο 3, από το 3 να πηγαίνει στο 4. Να εξελίσσεται κι αυτός. Να δοκιμάζει πράγματα, να αποτυχαίνει, κι άλλα να πετυχαίνει και να κάνει μια συνταγή που η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα ιστορικό στον κόσμο. Δεν είναι καλή η γραμμή σου, ρε Αντώνη. Λυπάμαι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ακούσεις. Ναι, τελείωσε τη σκέψη σου. Έλα. Όσο αυτοί έχουν αυτά τα μυαλά, η Άκη δεν βάζει λεφτά. Και αυτοί λένε, α, ο κακός ο Πάοκ που μας κάνει. Εγώ δυστυχώς δεν ακούγεται ο φίλος ο Αντώνης και ήταν πάρα πολύ σοβαρά αυτά που έλεγε. Έτσι είναι, φίλε Ολυμπιακέ, έτσι είναι, φίλε Πασχάλη. Όσο σας φταίει η άλλη, σας φταίει ο Σαββίδης. Πούλησε, λέει, τη Μακεδονία. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Να πάρουμε την επόμενη γραμμή και να πάμε σε διάλειμμα, ορίστε. Έλα, ρε Γιώργο. Και εσύ δεν ακούγεσαι καλά. Γεια σας. Έλα, δυστυχώς. Ναι, για πες. Μ' ακούς. Τώρα ναι, καλύτερα. Τώρα μ' ακούς, εντάξει. Τώρα αστέρι, είσαι τραγούδιζε πάριο. Έλα, ρε Γιώργο, να πούμε ο Άκης. Γεια σου, Άκη. Τι κάνεις. Καλά, είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, ρε φίλε, να πούμε τελικά την προηγούμενη εβδομάδα όσα είχα πει, άμα θυμάσαι, τα ανακαλώ όλα. Τους λυπάμαι τους Ολυμπιακούς, φίλε. Τους λυπάμαι τους φιλάδους του Ολυμπιακού, τους λυπάμαι. Και τον Πασχάλη τον λυπάμαι ακόμα παραπάνω. Πώς μ' αρέσεις. Ναι, όχι, τους λυπάμαι. Ξέρεις γιατί, αγάπη μου. Πες με το λόγο, κατάλαβες το λόγο. Γιατί τους λυπάσαι. Γιατί είναι, ναι, για λύπηση, δεν τους βλέπεις. Όχι, δεν είναι για λύπηση. Δεν μπορούν να πούν αυτά που σκέφτονται, φίλε. Φοβούνται. Φοβούνται. Δεν λένε την εξαιρετική δεύτερη αυτά σκέψη τους. Αυτά που θέλουν να πούνε για την ομάδα τους, δεν μπορούν να τα πούνε. Φοβούνται, φίλε. Φοβούνται. Μην τους αρπάξει κανένας τρικέφαλος και τους κάνει σόνικους. Δεν μπορούνε πλέον. Αυτό είναι το πρόβλημα, φίλοι. Με αυτούς. Για αυτούς, όχι για μας. Δεν μπορούνε. Γιατί παρακολουθούνται όλοι, φίλοι. Παρακολουθούνται όλοι. Το πιστεύεις αυτό που σου λέω. Πόσο δίκιο έχεις, Ρεάκη. Άμα βγει κανένας και πει τίποτα να πούμε για τον μεγάλο και τον τρανό με το μουσί, τον έφαγε το μαύρο το σκοτάδι, φίλε. Και εμείς έχουμε το Σαββίδι που έχει ρίξει 100 εκατομμύρια, 150 πόσα έχει ρίξει, και τον κράζουμε από το πρωί ως το βράδυ.
Και εσείς δεν μπορείτε να πείτε μούγκα! 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 Για πες με ρε φίλε ρε Γιώργο! Πες με ένα παιδό ποδοσφαιριστή να πούμε του Ολυμπιακού που μπορεί να μπει να πούμε το πάρει ο Πάκος και να παίξει την ενδεκάδα. Ούτε έναν. Ούτε μισό. Ούτε έναν. Ούτε τον πάγκο. Ούτε στον πάγκο θα μπορεί να κάτσει. Και σας πουλάνε παπά. Α, και αυτός το τους είπα στους φίλους μου στην Αθήνα όταν κατέβηκε την περασμένη αυτή τη βδομάδα ήμουν εκεί. Όταν ναι, τους είπα ρε παιδιά. Γιατί τους φάνηκε παράξενο. Ναι, γιατί, ναι, γιατί έχουν... Γιατί έτσι έχουν μάθει. Έτσι φίλοι, τους λένε μέρα νύχτα. Τους βομβαρδίζουν, γιατί... Άκη, τους βομβαρδίζουν από τις εφημερίδες, από τα γιατί ραδιόφωνα, από μάτια, ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα. Μάτια έχεις. Μάτια έχεις να δεις. Βλέπεις. Στόμα δεν έχεις όμως. Δεν μπορείς να μιλήσεις φίλε γαύρε. Έτσι έχετε καταντήσει. Αυτό που έχετε κάνει δεν το κάνατε μόνο εναντίον της, των άλλων ομάδων. Το έχετε κάνει και εναντίον της δικιάς σας ομάδας. Δεν μπορείτε να βγείτε να πείτε την αλήθεια. Να πεις Μαρινάκη ρίξε λεφτά. Θα σε φάνε. Θα σε φάνε. Να πεις Μαρινάκη. Γιατί δεν πήρες την Νότιχαμ ρε φίλε. Τον Ολυμπιακό έχεις. Φαντάζομαι το Σαββίδι να πάει να πάρει να πούμε, ξέρω εγώ, την Μπόχουμ. Την Μπόχουμ. Ναι. Ναι. Και ό,τι για να δεις τι θα γίνει. Αλλά εσείς μούγκα. Γιατί, γιατί φοβάστε, σας λυπάμαι. Φοβάστε, δεν μπορείτε να μιλήσετε για την ομάδα σας. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Είσαστε να πούμε, είσαστε μούγκα στη στρούγκα. Εντάξει, και φύγατε και προχθές. Προχθές, εντάξει, στο τέτοιο που είχαν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν ξέρανε πώς να αντιδράσουνε. Άλλοι κράζανε, άλλοι χειροκροτούσανε, άλλοι λυπόντουσαν, άλλοι φωνάζανε ζήτω Μαρινάκης, άλλοι να πούμε το κατεστημένο και καλά τους στέει. Δεν ξέρανε γιατί μπορεί να τους έλεπε κανένας δεξιά-αριστερά και να τους ταμπάρνανε, να τους λέγανε αυτός εκεί πέρα να πούμε αντέδρασε έτσι. Δεν είναι με εμάς πλέον. Και το με εμάς εννοείται να πούμε δεν είναι με το σύστημα του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς να μιλήσεις φίλε. Σε λυπάμαι. Εγώ το Σαββίδι, εγώ μιλάμε να πούμε πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα βρίζουν το Σαββίδι για να έρθει ο γιος του. Εκεί θα φτάσουμε. Τέτοιος είναι ο ΠΑΟΚ φίλε. Μιλάει. Δεν είναι μούγκα. Δεν είναι μούγκα. Και αν τυχόν δεν το πάρει να πούμε και αήγητος φέτος το πρωτάθλημα, πάλι γκρίνες θα έχουμε. Βέβαια θα μιλάμε. Δεν είμαστε μούγκα σαν και εσάς. Εμένα άμα το Σαββίδι και το κάθε Σαββίδι το βρίσκανε με λουκουμό σκόνη. Έφυγες. Όχι. Όχι. Γιατί μας τσιμεντώσουνε. 15 κομμάτια τσιμεντώσανε εκεί. Μακριά από μας. Αυτά άμα έχουν κόλλο να βγουν να τα πούνε αυτοί που γυρίζουν με μπράβους. Και έχουν αστυνομίες μαζί τους και 10 περιπολικά να τους ακολουθούνε. Και έχουν κλάσει πατάτες και δεν μιλάει κανείς φιλάκι. Γι' αυτό. Όχι σε εμάς. Εδώ. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε τέτοια δύναμη εμείς. Εμείς βγαίνουμε στην Αριστοτέλους και πάμε και πίνουμε καφέ. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και κυκλοφορούν ελεύθερα έξω. Μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι θέματα πολύ σκληρά. Τι γράψαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θυμάσαι τότε που έγινε η ιστορία με τον προπονητή που έπεσε κάτω. 12 νεκροί, τι λέει, 2,5 τόνους κόκα και 12 νεκροί και εμείς μας κυνηγάτε για ένα ρόλο χαρτί. Αυτή είναι μάζα, μπορεί να το πει, εγώ πώς θα το πω. Την κορόιδα. Και να σου πω κάτι, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είμαι μπλεγμένος. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, όχι ο Μαρινάκης. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, του μεγάλου αυτού σωματείου. Που εκπροσωπεί την κοινωνία. Αλλά άμα είναι να πληρώσει τις αμαρτίες του. Υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό, μακριά από εμάς. Και τα άρχισα και έβγαλα και τον κόλο μου απ' έξω. Τι να κάνω, πρέπει να τα πω, δεν γίνεται να μην πω και δύο κουβέντες. Τα λες, αλλά λες ότι εγώ όμως
Δεν σχολιάζω, ενώ το λες. Αυτό είναι ένας τρόπος. Μη σε τσιμεντώσουν πολύ. Ο Γιώργος Κουσούρης, ο φίλος μου παλιός στο ΠΑΟΚΙ και η εταιρεία του Άτλας. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά εγχώρια, από την εγχώρια αγορά την οποία ο Άτλας υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα, δίπλα σου εδώ, κοντά στο Χορτιάτι, μενού με όλα τα καλά, σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο, κτήμα από τα άγραφα στο Χορτιάτι και στο www.pavlatagrafa.gr 2310-622-705 από τα άγραφα, δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, τα δύο κρεοπολία της Νιγρίτας, το ένα που υπάρχει στην Παπαζόλη και το δεύτερο που ανοίγουμε στον Εύωσμο, είναι κοντά σας πλέον και μπορούν να σας προμηθεύσουν το τραπέζι σας και να στο φτιάξουν γεμάτο νοστίμια και υγεία. Έλα στα δύο καταστήματά σας και τα δύο καταστήματά μας και νιώσε τη διαφορά στην ποικιλία και στη γεύση. Με κρέατα από όλη την τόπιου παραγωγή, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν με παστούρμα, καβουρμά, βουβαλινά προϊόντα, κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Στην Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310-500-042. Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και άλλα προϊόντα μέσα. Έχουμε σημαντικά από μικρές οικογενειακές βιοτεχνίες, φασόλια Καστοριάς, ρύζια σερών, φακές και ρεβίθια από την Καστοριά, αγιορείτικα μέλια, παξιμάδια, τραχανάδες, ένα απίστευτο ντελικατέσεν, ένα απίστευτο κρεοπωλείο εκεί στην Παπαζόλη και ένα νέο που ανοίγει μέσα στη βδομάδα στο θρυλικό και εξωτικό Εύωσμο. Και φυσικά άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να νομίζουνε στη γλυκιά νοτιά, λέει το τραγούδι. Και όταν ανακατευθούνε, μη το βάζεις κάτω, μη στεναχωριέσαι, μη τα μαλλιά τραβάς. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, το κομμωτήριο της Εύης. Ολύμπου 23, με εξειδικευμένες κομμώτριες και κομμωτές, με ωραία προϊόντα γερμανικής τεχνολογίας Βάρτσουκοφ, αλλά και με την εμπειρία και την αγάπη που έχουμε στο χτένισμα και στην εξωτερική εμφάνιση. Θα σας περιμένουμε για να σας φροντίσουμε με μόνο 5 ευρώ τιμές κρίσης από την κυρία Εύη για άντρες, γυναίκες και παιδιά, το κούρεμά σας, το οποίο θα σας φτιάξει και θα αναμορφώσει την εξωτερική σας εμφάνιση. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, με κάθε κιλό τσιπουρές, μια τσιπουράρα δώρο. Πού? Από το Αιγαίο. Με κάθε τσιπούρα, κιλό τσιπούρες, μια τσιπούρα δώρο. Αγίου Δημητρίου 70, έναντι διοικητηρίου. Τηλέφωνο 2310-214-000. Τι άλλο. 2310-287-888. Ανοίγουμε γραμμές. Με πήρε στο τηλέφωνο πριν από λίγο ο φίλος μου ο Άκης και είπε δεν ήθελε να σε βάλω σε μπαλάδες, ρε Γιώργο, απλώς ήθελα να πω κάτι που άκουσα από αυτό το τσουκαλά να λέει στην τηλεόραση. Του λέω τι είπε. Είπε ότι είμαστε σίγουροι ότι ο πρόεδρος μας δεν είναι μπλεγμένος σε όλες αυτές τις ιστορίες. Αλλά και μπλεγμένος να ήταν, εμείς θα ήμασταν μαζί του. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν του άρεσε. Και αυτό ήθελα να πει, γιατί όπως είπε ο ίδιος, εάν
για κάτι κατηγοριότανε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, παραπλήσιο με αυτό που κατηγορεί το πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα είχε τον κόσμο του ΠΑΟΚ απέναντί του. Και αυτό είναι αλήθεια. Εμείς έτσι είμαστε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Έχει βαθιά μέσα του, το πιστεύω, της δικαιοσύνης και της αλήθειας και των νόμων. Θα είμαστε δίπλα σου και όποιος τολμήσει σας έρθει να σε πειράξει. Να σε πειράξει. Μην ενοχλείς όμως εσύ την κοινωνία. Θα είμαστε απέναντί σου. Είτε σε λένε Ιβάν, είτε σε λένε Αβραάμ Πάπα. Αλλά φαίνεται ο άνθρωπος. Δείχνει. Δέστε τον Ιβάν. Μόνο που τον βλέπεις καταλαβαίνεις ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν σου βγάζει λίγο κάτι από αγιάννη πρόδρομο, ρε παιδί μου, βαφτιστή. Αν και εκείνος ήταν πολύ ψηλός. Ο δικός μας υστερεί λίγο σε αυτό, αλλά έχει μια καρδιά τέτοια, τόσο μεγάλη που χωράει όλο τον κόσμο. Ορίστε, κύριε μου. Ναι, γεια σου. Γεια σας. Ένα παράπονο έχω από σένα. Το έχω παράπονο, το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Βάλ το μας να το ακούσουμε. Το Πασκάλι, δεν το τάριξες. Τι να το ρίξω, ρε φίλε. Είναι ερευνητικός και καταρχήν σου είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα σε πει συγχαρητήρια και συγγνώμη. Ναι. Και τώρα σε λέει Αγελάδα, ναι. Μαλτέζα, ναι. Στο Γάλα. Ακόμα ονειρεύονται αυτοί. Ναι, ακόμα. Ακόμα πιστεύουν ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα. Ε, άμα κάνουν καμιά κουτσουκέλα πάλι, μπορεί. Λες. Με αυτή την ομάδα που έχουν, όχι πρωτάθλημα να παίρνουν, αλλά ούτε και οι δεύτερες θέσεις δεν θα πάρουν. Και δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι δεν έχουν δεν ομάδα. Μπορεί δεν μπορούν, δεν μπορείς να φανταστείς τι πλάκα έχουν. Γι' αυτό θα τους δώσουμε κανένα κυβότες σουρωτές. Από το πρωτάθλημα και από το Σαββίδι. Από αυτές του Προέδρου. Ναι, ναι. Όσο για το φίλο τον Πασκάλι, τι να τον... τον κακομύρι. Εγώ τον κυνηγούσα τον Ολυμπιακό όταν ήταν αυτοκράτορας. Τώρα που είναι... Μια ζωή μας φοβούνται. Ε, βέβαια. Και, αυτοκράτορας ήταν και με φοβότανε. 25 χρόνια και να πέρασε από την Τούμπα. 10 πόντους είναι η διαφορά. Και δύο από πέρυσι 12. 12 ρε φίλε. Και αίτητη. Και με κόντρα διαιτησία. Και πες μου κάτι. Αυτό το αίτητο δεν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ? Οπωσδήποτε. Δηλαδή εγώ το προτιμώ το αίτητο ακόμα και από το κύπελο. Όχι, και τα τρία μαζί. Και ρε, όλα τα θέλω. Δεν μας χαλάει. Δεν μας χαλάει. Αυτό θα τους χαλάσει. 100%. Να σε καλά φίλε μου. Να πάω στην επόμενη γραμμή. Για. Να σε καλά. Ορίστε. Έλα Γιώργο. Καλώς το να. Απλώς παρατηρητής είσαι. Είμαι. Αλουμινάτη είμαι. Είσαι Ιλουμινάτη, είσαι ένα σκαλί παραπάνω. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Είμαι ο Τέλης ο ταχαροπλέστης. Τι κάνεις ρε Τέλη αδερφέ. Όλα καλά, όλα καλά. Για πες μου. Λοιπόν, έχω να σου κάνω μια φοβερή αποκάλυψη. Για λέγε, ρε, τώρα να έχω χρόνο. Βεβαίως. Όταν μου δώσεις κάποια στιγμή το χρόνο θα σου τα πω. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε, να σε καλά Τέλη. Για χαρά. Ο Θεός να σε γερό ρε φίλε. Τα πολύ εσύ. Καλά παιδιά εκεί στο διοικητήριο. Ο Τέλης είχε το σαγροπλαστείο και παίρνουμε τα υπέροχα γλυκά που έκανε. Ορίστε ο επόμενος. Έλα Γιώργο με λέτε εδώ πέρα. Καλώς το πουλάκι μου. Δώστα γόρι μου, δώστα. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε τρελή φρενίτιδα, σε μια παοξίδικη φρενίτιδα που μας έχει πιάσει τραλαλά μετά από αυτό το μπουρκουμέ που μας έκανε ο Ολυμπιακός, γιατί για μένα όλη χρονιά ήταν αυτό το παιχνίδι. Βέβαια. Και να σε πω και κάτι Γιώργο, αυτό που έζησα την Κυριακή είχα να το ζήσω από το 85 που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Τέτοια αίσθηση, τέτοια τρέλα, τέτοια συγκίνηση, τέτοια καψούρα, τέτοια... σου λέω σε κάποια στιγμή είχα τα κλείσει, είχα κλάψει. Θυμήθηκα τον εαυτό μου, τα παιδικά μου χρόνια που πήγαινα στο γήπεδο, με ξαναγύρισε ο ΠΑΟΚ 35 χρόνια πίσω και με γύρισε μυαλά ανάποδα. Και έβλεπα ένα ετό ανάποδα να πετάει με 8 κεφάλια, με 18 κεφάλια. Στο τέλος δεν ήξερα τι έβλεπα. Άκου τώρα πως ξεκινάει το σκηνικό. Είμαι σε ένα μπαράκι. Πίνω δυο ουίσκι μαζί με ένα φιλαράκι. Το φιλαράκι έχει πιει 8 βότκες και έχει γίνει αεροπλάνο. Αυτός πήγαινε ζυγζάκο. Εγώ ψιλοπήγαινα ψιλό ζυγζάκο. Μισό λεπτό να κάνω μία ερώτηση. Τι μάρκα ουίσκι? Ε?
Το ούσκι ήταν τέτοιο, ρε, πες το. Τζόνι κόκκινο. Φέμους, ωραία. Ψηλό ποτήρι ή χαμηλό. Μην πήρες μιγκάρις, έχασα και το κινητό μέσα, τα χάσα όλα. Ευτυχώς δεν έχασα και τα βρακιά μου. Με το βρακ... Πάντως στο σπίτι γύρισα με το βρακί. Δεν γύρισα τσιτσιλός. Δεν μου λες. Το σίγουρο ήταν αυτό. Άκου τώρα τι γίνεται. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Λέγε. Το ποτήρι ψηλό ή χαμηλό. Σε πλαστικό το πήρα. Δεν ήταν κούρα κουβάλα ποτήρι. Σου λέω στον δρόμο το πήρα. Α, στον δρόμο μαζί με τον δρόμο. Ωραία. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Έχω πιει 4 ουίσκι. Φτάνω περίπου 7 παρά στο γήπεδο. Ναι. Έχει απ' έξω κόσμο. Έλα σιγά σιγά. Λέω θα πούμε, ρε παιδί μου, μέχρι να αρχίσει το μάτς. Και Γιώργο έχει αρχίσει το μάτς. Και εκεί που βρισκόμουν σχεδόν μια ώρα πριν μπω, στο ίδιο σημείο ήμουν ακριβώς. Δεν προχωρούσε τίποτα. Σε μια φάση φωνάζει ο εισιτηριάκας, λέει έκλεισε η τούμπα, δεν παίρνει άλλον. Ουρλιάζουμε, φωνάζουμε εμείς από πίσω με τα εισιτήρια, με τα διαρκές. Τι λες, θα πούμε μέσα, πώς απ' έξω να μείνουμε. Λέει δεν παίρνει άλλον που μας δώσανε το λίγο, δεν παίρνει φράχαρη τούμπα. Ρε τι λέτε, λέω, πάρτε μας μέσα, θα τα κάψουμε εδώ πέρα. Σε κάποια φάση λέει, τώρα μας δώσανε εντολή να πάτε όλοι στην 8 και φεύγουμε τροχάδε για την 8. Όλοι από εκεί πέρα πως είμαστε μαζεμένοι. Μπαίνουμε μέσα και βλέπω μια τούμπα, Γιώργο, αυτή την αίσθηση, αυτή τη συγκίνηση είχα να την αισθανθώ, σου λέω, από το 85. Και βλέπω μια τούμπα και με ζαλίζει το μυαλό να φωνάζουν, να ουρλιάζουν. Α, εντωμεταξύ όταν έχει πει τον γκολ, εμείς είμαστε να παίξω, δεν είχαμε πει ακόμα. Και ακούμε γκολ. Και ρωτάω τρεις φορές παοξίδες γύρω μου, λέω μπήκε γκολ, ναι μου λένε, δεν το καταλάβαινα, νόμιζα όνειρο βλέπω, λέω τι έγινε, λέω, μπέρδεψε την πραγματικότητα με τα όνειρα, λέω ακόμα δεν ξεκίνησε το μάτς, λέω, χάζεψε το μυαλό, ξαναρωτάω, ναι μου λέει φιλαράκι, γκολ είναι, πω, μπαίνουμε και καταλαβαίνεις τώρα, με το που ξεκινάει το μάτς, ο Πάοκ να βάλει γκολ, καταλαβαίνεις τώρα μια τούμπα να βράζει, τα τσιμέτα να τρίζουν και τα κάγκελα να καίνε. Μιλάμε τα μυαλά μας, είχα ξεπεράσει τα κόκκινα. Άκου τώρα, το μεταξύ, ο Ολυμπιακός ήρθαμε στην Τούμπα νομίζοντας ότι θα παίξουμε στο Καρασκάκι. Ξέρεις τι πάθανε αυτοί, Γιώργο, αυτοί πάθανε τέτοιο μπέρδεμα. Μπερδέψα το Καρασκάκι με την Τούμπα. Μπερδέψα την Τρούμπα με την Τούμπα. Άλλο ρε Τρούμπα, άλλο η Τούμπα. Η Τρούμπα θα έρχεται μέσα στην Τούμπα και θα κάνει τρομπόνια. Τρόμπες. Κάτσε ρε. Έλα Γιώργο. Ακούω. Ναι ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Αυτή μπερδέψε την τρούμπα με την τούμπα. Άλλο η τρομπέτα. Εσύ είσαι μόνο για τρούμπες, τρομπέτες και για τραμπολίνα. Και μακάρι τώρα να περάσουμε με το καλό στο κύπελο και θέλω να ξαναπετύχω τον Ολυμπιακό και θα τον έχω μέσα στην τούμπα τραμπολίνα. Θα κάνει τραμπολίνα. Από εδώ και πέρα θα τον κάνω παιδική χαρά τον Ολυμπιακό. Θα πάει να παίξει μόνο με παιδικές χαρές και με παιδότοπους. Με τον Μπάουκ δεν θα παίζεις. Και όταν θα κληρονόμαστε και θα είναι να παίξουμε μεταξύ μας, να δηλώνεις άρρωστος, κρυωμένος, γρυπωμένος για να μην παίζεις μαζί μου. Είσαι πολύ μικρή ομάδα. Είσαι να πούμε ομάδα της κλωσιάς και της παλιάρας. Και ξεκινάει το μάτς τώρα και αφού σε μια φάση θυμάσαι που σου είχα πει το θέλω 5-0 το μάτς για να το στείλω στην Κονολουλού. Ναι. Μόλις γίνεται το 3-0 λέω άντε, λέω είμαι κοντά ρε παιδί μου, άλλα δυο κολλάκια, λέω να γίνει το 5-0, να γουστάρω, να τρελαθούμε κανονικότατα. Αλλά τέλος πάντων έχασε στο 3-1. Και άκου τώρα τι έχω σκεφτεί. Α, τώρα όσο είπες για το Λουκούμι, τα φιλαράκια Λουκούμι, εγώ το έχω σκεφτεί εδώ και καιρό. Λοιπόν, επειδή είμαστε εμείς καλή ομάδα και τον επισκέπτη, θα τον βγάζουμε. Πώς έρχεται ο επισκέπτης στο σπίτι, ρε παιδί μου, και τον βγάζει φοντάν, Λουκουμάκι. Ναι, Λουκουμάκι. Λουκουμάκι. Παπαδοπούλου. Ναι, και εμείς στην Τούπα πρέπει να είμαστε ευγενείς, να τους βγάζουμε δισκάκι, Λουκουμάκι. Έλα, Ολυμπιακέ, πάρε το Λουκουμάκι σου. Αλλά εμείς θα έχουμε το δικό μας Λουκουμάκι, το Σουτζούκ Λουκούμ. Πάρε το Σουτζούκ Λουκούμ, να το ευχαριστηθείς, να το κεφτείς και να το κατεβάζεις σιγά-σιγά. Και επειδή ο πρόεδρος μας τα σκέφτηκε όλα από πριν. Σου λέει για να μην σου κάθετε βαριά εσύ να χώρια, το μπούκωμα, το δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να πάθουν βαριστομαχιά, να ζαλιστούν, να λιποδημήσουν, έκανες πόση ώρα τη σου ρωτή. Θα τρώτε το Λουκουμάκι και κάθε βουκιά που θα κατεβάζετε θα πίνετε και 2-3 τζούρες σου ρωτή για να κατεβαίνει μαλακά από το λαρίκι. Να γλιστράει. Και να γλιστράει. Να γαργαλάει στο μαλακά. Γιατί άμα κάτσει βάρια, μπορεί να πάρετε κάποιο ψυχολογικό μπουκωμά, να μείνει στο λαρίκι και να μην μπορείτε να ξεμπουκώσετε. Και εμείς σας θέλουμε ξεμπουκωμένους. Δεν σας θέλουμε άλλο μπουκωμένους. Σας αγαπάμε, θέλουμε να είστε καλά και για να γουστάρουμε εμείς, να περνάμε και εμείς ακόμα καλύτερα. Και όσο τώρα
Έχουν τρελαθεί όλοι με τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν τρελαθεί, ρε παιδί μου. Είναι ο ΠΑΟΚ και όλοι είναι απέναντί του. Τι το ΠΟΚ, τι τα γειτονάκια εδώ πέρα δίπλα μας, να πούμε. Όλοι έχουν τρελαθεί γιατί ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάλληλα. Ναι, ρε, ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάλληλα γιατί είναι μάγκας, γιατί έχει λαό, έχει ιστορία και δεν μασά από κανέναν. Γιατί ΠΑΟΚ ξέρεις τι σημαίνει. ΠΑΟΚ σημαίνει για μένα τρεις λέξεις. Μαγιά, τρελά και υπερηφάνεια. Τρία πράγματα σημαίνει ο ΠΑΟΚ. Που αυτά τα πράγματα όλες οι άλλες ομάδες δεν τα έχουν, δεν τα αισθάνονται, δεν τα νιώθουν. Γιατί αυτοί όλοι είναι, δεν νιώθω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Ο ΠΑΟΚ έχει μαγιά, τρέλα και υπερηφάνεια. Με νοτί, με νοτί. Και αυτή την υπερηφάνεια δεν άκουσε μπορεί να την καταλάβει κανένας λαός. Εντάξει. Μόνο άμα είσαι ΠΑΟΚΣ μπορείς να το καταλάβεις. Τώρα, πού είσαι, επειδή έχω μια γραμμή ακόμα και θα πάω σε διάλειμμα, θέλω να μου πεις μια κουβέντα για να δώσεις και ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για το μεγάλο αγώνα της Τρίτης, το ΚΑΠΑ 19 με την Τότενα. ΚΑΠΑ 19 με την Τότενα, τι είναι αυτό, αυτό είναι τελικός, τι είναι. Είναι για τους 16. Ναι, πού παίζουν, σε ποιο κήπεδο. Τούμπα, μία και έξω. Α, Τούμπα, τι ώρα, δεν το ήξερα, να ξέρω να αυτό. Δεν ξέρω τι ώρα είναι, πάντως μιλάνε ότι θα γίνει σολτά. Κοίταξε τώρα, κοίταξε, ΚΑΠΑ 19, εδώ και κανένα δύο χρόνια ξέρω εγώ ότι τα πιτσιρίκια είναι πρωταθλητές. Εσύ μιλάμε για ομαδάρα τώρα. Εγώ ξέρω και πέρσι και πρόπερσι βγήκαν πρωταθλητές, αλλά εγώ έχω μια απορία να πούμε και δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται στα πιτσιρίκια να είμαστε πρωταθλητές, να είμαστε πρώτοι και να μην βγάζουμε δικούς μας παίκτες. Έχω μια μεγάλη απορία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς δεν βγάζεις, ρε, πώς δεν βγάζεις. Ποιο βγάλαμε, ρε, ποιο βγάλαμε. Το Σταφυλίδη έβγαλε τον. Το Σταφυλίδη έβγαλε τον Μπέλκα, έβγαλε τον Κλάους, έβγαλε. Όταν έχεις τόσα χρόνια που είσαι πρώτος. Τώρα να βγάλεις ένα στη δεκαετία και μεγάλωσε πολύ το επίπεδο, έφυγες με νότι, πολύ μεγάλο το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Θα παίζουν πλέον και αυτή η ομάδα, η ΚΑΠΑ 19, έχω μάθει ότι έχει παικτούρες. Κυριακή κοντή γιορτή την Τρίτη θα ξέρουμε, sold out λένε για την Τούμπα. Θα είμαστε εκεί και θα το δούμε, θα τα δούμε τα παιδιά. Ορίστε. Γεια σας. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα σας. Γεια χαρά σου, Λεβέντη μου. Φίλε μου, εγώ είμαι ακροατής της βραδινής στον Τρέγια και σ' ακούω εσένα εδώ και καιρό και λέω τι αλάρι είναι αυτό. Δε. Πολύ ωραίο είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε μεγάλε. Και να δώσεις χαιρετίσματα το φίλο μου τον Τρέγια, είναι από τα καλά παιδιά του Λίμπερο. Θα τον δώσω, το είναι και φίλος μου καλός, θα τον δώσω. Τι ήθελα να σε πω, ναι. Έκανες ένα λάθος στην αρχή, είπες ότι ο Παναθηναϊκός 26 νίκες στο το 63 και 4, το αντίθετο, 24 νίκες και 6 σοπαλίες. Και 6 σοπαλίες, οπότε μπορούμε εύκολα να το σπάσουμε το ρεκόρ. Θα το σπάσουμε να ξέρεις. Και δεν θα μπορείς να το ξανακάνει κανένας. Μα είναι ένα ρεκόρ το οποίο δεν πρόκειται να ξαναγίνει, δηλαδή μπορεί να πέρασουν 200 χρόνια να σπάσει. Γιατί να μην το έχει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Α, μπράβο. Και προς όλους θα γίνει γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα. Και προς όλους που μας λένε ότι δεν έχετε και είστε μικροί, εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε ένα το οποίο δεν θα το κάνεις ούτε σε 10 αιώνες. Και κράτα εσύ τα 44 τους παπάδες. Α, τέτοιο έχεις. Τέτοιο έχεις, λουλούδι. Α, να μοσχοβολάει. Και έπεται, φιλαράκο μου, πολύ μεγάλη διακρίση. Ναι, σοβαρέψαμε. Διότι ο άλλος τώρα θα χώσει πολύ χρήμα τώρα. Γιατί φαίνεται, είναι και παρορμητικός. Μόλις πάρει τώρα το μαρούλι του καλό, όλο στην ομάδα θα πάει. Βέβαια. Βέβαια, μιλάμε ότι το έκανε αύξηση με το φυσικό κεφαλαίου για να είναι okay με το financial fair play. Για να μπορεί να κάνει μεταγραφές, θα φέρει παικτούρες το καλοκαίρι, δηλαδή θα δεις ότι ετοιμάζει μεγάλη ομάδα για το Champions League ο πρόεδρος. Αυτό ακριβώς. Και κάτι άκουσα τώρα με τον Ολιβέρα, πάνε να κάνουν μπαζάρι το Ζαμπά. Εγώ είναι τρελή ρε, όχι είσαι τρελός ρε. Ποιο Ζαμπά ρε, το θέλω 2-3 χρόνια με παίξει μπάλα το Ζαμπά, τον πληρώσουν τον άνθρωπο, τον κάνουν και μια αύξηση εκεί πέρα ακριβώς. Και να τον κάνουν 30 εκατομμύρια buyout. Ποιο Ζαμπά να πάρω ρε, τον Ιωάννη. Ένας... τώρα, δεν είμαστε για να χάνουμε παιχνίδι. Ρε 20 χρονών, ένας 27 ο άλλος έχει πιάσει τα μπάνι. Για να έρθει στον ΠΑΟΚ, αυτό το παιδί μπορεί να παίξει στην Εθνική Βραζιλίας. Να κάνει 100 εκατομμύρια αύριο μεθαύριο. Αυτό ακριβώς. Τι λέει ρε Πορτογάλε, Γιαγλή. Έξυπνη. Ναι. Λέει τώρα να πάρουμε το φουντούκι, να πούμε να το πάρουμε εδώ να μας κάνει. Πού να φάει ρε παπά ο Γιωργάρας, ρε. Έχω Γιώργο Σαββίδη εκεί. Ξέρεις τι κουφάλα είναι, πρώτο μπάρις παίκτη του Γιωργάρα. Καλά το ξηγέτε όμως τον... καλά το ξηγέτε από εκεί, στο Instagram. Εντάξει. Γελάς.
Έγινε ρε φιλαράκο. Γεια σου ρε μεγάλε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή, μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο για να πάω και στο διάλειμμα. Ορίστε. Χαίρετε, καλημέρα. Καλώς το ναι. Καλημέρα κύριε Γιώργο, με την ωραία εκπομπή σου και μου άρεσε πολύ και όπως τον είπες, όχι το προηγούμενο, το πιο προηγούμενο. Το Μενώτη. Ο Μενώτη. Είδες τρέλα που βγάζει ο Μενώτη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ στην δήλωση Super 3 ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι τη συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει, ας μην το βάζουμε τον κόσμο του Άρη μόνο με κάποια παιδιά τα οποία είναι, νομίζω δεν υπάρχει δικαιολογία, στεναχωρέθηκα. Δεν ξέρω πώς να το μαζέψω και τι να πω. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ γιατί είμαι από τους φιλάθλους εκείνους που είμαι και φιλοαργιανός και φιλοαρακλήδη. Γενικά είμαι φίλος όλων των ομάδων της Θεσσαλονίκης και είμαι υπέρμαχος από το παρελθόν. Και όσο και να θέλω, δεν με αφήνουν αυτή τη δήλωση. Έβγαλαν τρομακτικά κόμπλεξ, τρομακτική ζήλια. Αυτό που λέμε αιωσφορική ζήλια, ζήλια για όλα έβγαλαν. Ήταν ελεηνό αυτό που κάνανε και πραγματικά εγώ θα σταθώ λίγο καλύτερα όταν είτε ο επίσημος Άρης είτε κάποιοι φύλαθλοι και τα λοιπά βγουν και το καταδικάσουνε. Δηλαδή ντρέπομαι για λογαριασμό τους και κυρίως που δεν με αφήνουν να είμαι φίλος τους. Αυτό ήθελα να πω. Πολλές φορές μιλώντας με φίλους αριανούς μου μιλάνε για το πανό που κρέμασαν κάποιοι τρελάκιδες τότε από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων γνωστοί πολύ επώνυμοι φίλαθλοι, στον αγώνα του Μπαράζης με τον Ολυμπιακό. Και η απάντησή μου για αυτούς είναι ότι μη βάζετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ με τα 20 άτομα που πήγαν και κρεμάσαν ένα πανό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ήταν υπέρ αυτής. Ήταν πολύ λιγότεροι. Ήταν πολύ λιγότεροι από 15 ήταν. 15. Τους ξέρουμε έναν έναν. Οι Σελάδες ήταν, ο Νικόλας ήταν, ο Μανάβης ήταν, ο Φάκας ο Γιώργος ήταν, ο Σχορεμένος ο Κουκούλας ο Παρασίδης ήταν. Τους ξέρουμε έναν έναν. Εντάξει, μεγάλες μορφές της παοξίδικης οικογένειας και εξέδρας, αλλά για εκείνο διαφωνώ. Όπως είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος του Άρεος δεν συμφωνεί με αυτό την ανακοίνωση. Το είναι το πολύ άσχημο ότι φτάσανε σε τέτοιο λεϊνοκάνο το επίπεδο. Γιατί ήταν επίσημη δήλωση του Super 3. Δεν βγήκα εγώ και εσύ σωστά, να το πούμε. Σωστά, και ο Super 3 εκφράζει για ένα, κόσμο. Για ένα πρωτάθλημα το οποίο είμαστε 11 βαθμούς μπροστά, με κατά διαιτησία, και ούτε εκεί είχαν το στέρνο να το παραδεχτούν. Ναι, ας μας μισούν, οκ. Okay. Να το παραδεχτούν και το ρίξανε λέει στη συμφωνία των Πρεσπών. Πέρασαν μέσα από το Χαριλάου διαπυρός και σιδήρου ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Δεν μας χαρίστηκε κανείς φίλοι Αριανοί. Για μένα το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη νίκη ήταν αυτή. Βέβαια αυτή ήταν. Δηλαδή, βέβαια αυτή ήταν. Η ΣΑΕΚ ήταν μια βόλτα. Αν είχαμε την καφέ, θα σου σκίζαμε. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι ούτε αυτό μπορούν να καταπιούν και προσπαθούν να το βρωμίσουν με κάθε τρόπο. Και δυστυχώς προσπαθώντας να μας χαρακτηρίσουν ως προδοτικούς σύμφωνα με τη συμφωνία των Πρεσπών, χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους προδοτικούς, διότι αυτό που προδίδουν τελικά είναι η πόλη τους, η Θεσσαλονίκη, η οποία πρέπει να πολεμήσει εναντίον της κάτω χαβούζας που μας έχει κάνει τόσα όλους μαζί. Έχεις πολύ δίκιο ρε φίλε. Δυστυχώς. Και εγώ εκφράζω μαζί σου το παράπονό μου στους συμπολίτες, αδέρφια εδώ, γείτονες, αριανούς, ότι δεν ήταν ωραίο αυτό που κάνατε. Δεν μας εκφράζει κανένα. Παοξίδες είναι ένας κόσμος διωγμένος από τις πατρίδες. Και είναι πολύ ευαίσθητο σε τέτοια θέματα. Αργιανοί να το καταδικάσουν, να φτιάξουν το κλίμα, διότι χρέος όλης Θεσσαλονίκης είναι να πολεμήσουμε εναντίον της βρωμιάς των Αθηνών που βλέπετε τι είναι. Θα σταθώ στο μας που είναι μέσα κι εγώ, έτσι. Αυτό που είδα τα μάτια μου το έχουν δει ποτέ μα ποτέ. Ποιο? Το fair play που δεν τήρησαν. Έχουμε δει όλοι, να μην τύχει fair play. Ποιο? Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ορίστε. Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Πρόσκειται τώρα για μένα ότι πιο κατάψω στη ζωή μου δεν το έχω δει. Αυτό το fair play που, που έχουμε δει κατά καιρούς να συμβαίνει είναι ότι είναι κάποιος τραυματίας και δεν σταματάνε. Αυτό το έχουμε δει. Δεν έχουμε δει όμως ποτέ σε κανένα γήπεδο του κόσμου να βγάζει μια ομάδα την μπάλα έξω είναι τραυματίας, να παίρνουν το πλάγιον out και να το παίζουν. Αυτό είναι τόσο κατάπτυστο. Αυτή είναι η ομάδα, αυτή η βρώμικη και όλων των Αθηνών οι ίδιοι είναι με λίγο χειρότερο τον Ολυμπιακό. Και έρχεσαι ρε Άρη και λες αυτά τα πράγματα που πρέπει να συνταχθείς σε αυτόν τον πόλεμο. Να προσέξει ο Άρης. Μη συνδικολογήσει με τους βρώμικους, θα μαυρώσει την ιστορία του και θα χαρακτηριστεί προδοτικός ο ίδιος. Και ένα τελευταίο και έκλεισα.
ό,τι πιο σημειολογικό για μένα στον αγώνα, ξέρεις ποιο ήταν, Γιώργο μου? Για πες μου. Μια διπλή φάση. Η φάση που μην μπορώντας να κρατήσει αυτό το ψηλό αγκούρι ο Σισε τον ακπομπ, του δίνει δύο γροθιές, τον ρίχνει κάτω. Ναι. Έτσι είσαι. Μετά από μερικές φάσεις στα τάγκ, στον τζαλαπατάει πραγματικά, τον αφήνει κάτω ανελέητα και καρφώνει τον γκολ. Ναι, το πάτησε με τις τάπες ο τζαλαπάτης, αυτό είναι αλήθεια. Καλά τον έκανε, του είπε, όποιος πουλήσει εδώ στην Τούμπα της Αφουκά θα τον τζαλαπατήσουμε. Ήταν ό,τι πιο σημειολογικό έχω δει αυτές τις δύο φάσεις. Τι ωραίος είσαι, πάμε στο διάλειμμα. Τι ωραίος είναι. Πραγματικά ενώνω μαζί του, με τον φίλο τον οπαδό του ΠΑΟΚ, το παράπονο μου, δεν το λέω παραπάνω, στους συμπολίτες αριανούς, φιλάθλους, οπαδούς, που βγάλαν αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη ζωή, να ξέρετε, φίλοι αριανοί. Ακούστε από ένα μεγαλύτερο, ο οποίος και σας σέβεται και σας παραδέχεται. Σαν ομάδα, σαν μερίδα κόσμου της πόλης μας και μια δυναμικής μεγάλης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι το δευτερεύον από τα πράγματα που μας κατευθύνουν στη ζωή. Είναι το καλύτερο δευτερεύον. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που προηγούνται, φίλοι αριανοί. Φίλοι αριανοί, σας το ξαναλέω. Υπάρχει η οικογένειά μας πρώτα-πρώτα. Εμείς, γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τα εγγόνια μας, οι φίλοι μας. Υπάρχει η πατρίδα μας. Τη βάζω ακόμα δεύτερη από την οικογένεια. Υπάρχει η δουλειά μας. Προϋπάρχει πάνω απ' όλα η υγειά μας. Και μετά ακολουθεί το ποδόσφαιρο. Πέμπτο, έκτο. Μην το βάζετε πρώτο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν την έχω διαβάσει από ό,τι μου λέει ο κόσμος. Είναι δυνατόν? Θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αυτόν που έχεις δίπλα σου κάθε μέρα, με αυτόν που συναλλάσσεσαι, που πηγαίνεις εκδρομή, που πηγαίνεις έξω, που πηγαίνεις στο μπαράκι, που κάνεις μπουρδελότσαρκα, πηγαίνεις στη Χαλκιδική το καλοκαίρι ή στα νησιά, με αυτούς που έχεις συνέχεια δίπλα σου. Θα πάει να πάρεις τσιγάρα, θα πάει να πάρεις εφημερίδα, θα πάει να πάρεις ψωμί, θα πάει να πάρεις κρέας από την Υγρήτα. Κάνεις ένα δώρο, το κουσουρί. Έχεις παοξίδες δίπλα σου, Ηρακλειδής. Και αριανούς πολλούς αυτή την πόλη. Επιτρέπεται να κάνουμε τέτοια πράγματα μεταξύ μας? Γιατί αυτός που έβαλε την μπάλα, το τόπι και το έβαλε μέσα και πουλήσατε τη Μακεδονία για ένα πρωτάθλημα? Τα έχω γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, φίλε αριανέ, και τον ΠΑΟΚ και τον πρόεδρό του, ακόμα και την οικογένειά μου, μπροστά στην πατρίδα μου και τη Μακεδονία. Μην το κάνετε αυτό. Υποβιβάζετε τη δυναμική σας, τους τίτλους σας, τις δόξες σας, τη μεγάλη ομάδα των ανθρώπων που λέγεται μεγάλη αριανή οικογένεια. Επιτρέπετε. Υπέρ του βωμού του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, να το συνταυτίζετε με το θέμα της Μακεδονίας, του Αλεξάνδρου της χώρας που έδιωξε τους Βούργαρους, γιατί έτσι ήταν το τραγούδι. Δεν έχει σημασία που το αλλάξανε. Που έδιωξε τους Βούργαρους και ελεύθερησε τώρα. Για τον ΠΑΟ και τον Άρη. Λυπάμαι πολύ που υπάρχει άνθρωπος που να βάλει τον ΠΑΟΚ πάνω από τη Μακεδονία ή τον Άρη ή τον κέρατο του Βούδα. Να πάνε στο διάολο όλοι μπροστά στην πατρίδα μου.
Θα σας πω, φίλε Αργιανή, ένα παράδειγμα, τ' άκουσα στην τηλεόραση. Όταν έγινε η οπισθοχώρηση του στρατού των Ελλήνων από το Αργυρόκαστρο και την Κοριτσά και γύρισε ο κόσμος στην Αθήνα, μπαίνανε στα πλοία να φύγουνε για την Κρήτη να συνεχίσουν τον αγώνα κατά των Γερμανών, ο ελληνικός στρατός. Και ήταν ένα φανταράκι και έκλαιγε σε μια αγωνία. Περνά ένας αξιωματικός και του λέει, τι κλαις ρε, φοβάσαι? Όχι για μένα, κύριε αξιωματικέ, του λέει ο φαντάρος. Αφήνω πίσω μου τη σειρά, τη μάνα μου και τις τρεις αδερφές μου. Τι θα επογίνουνε? Και ξέρεις τι του είπε, φίλε Αργιανέ, ο αξιωματικός? Πουτάνες να γίνουν όλες, αν πρόκειται εμείς να πολεμήσουμε για να σώσουμε την πατρίδα μας. Ποιος ΠΑΟΚ ρε μπροστά στην Μακεδονία μου? Ποιος ΠΑΟΚ? Και οι τρεις, οι αδερφές μου και η μάνα μου, είπε ο αξιωματικός. Και σηκώθηκε ο φαντάρος και τον αγκάλιασε και τον φίλησε και του λέει, σε ευχαριστώ για αυτά που με είπες. Πάω να πολεμήσω. Ποιος ΠΑΟΚ ρε, ποιος Άρης μπροστά στη Μακεδονία? Κάτσε καλά ρε, μην τρελαίνεστε. Μην τρελαίνεστε. Για ένα τέταρτο ακόμα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να καλείτε στο 231-0287-38. Ορίστε, ο κύριος που περιμένει. Μα εγώ είμαι περιμένω. Καλώς τον. Γεια και χαρά σας, για τη φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Είμαι δαμπρός από τη Θεσσαλονίκη, για τη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα μου είναι από μάνα και πατέρα Θεσσαλονικιά, είμαι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα μην βάζετε με τους Αθηναίους στην κριτική πλειοψηφία των Αθηναίων είναι με τη Μακεδονία, η οποία είναι μοναδική και στον κόσμο και ελληνική, τίποτα άλλο, δεν υπάρχει από αυτό. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια πολλά στον προηγούμενο Αριανό που μίλησε και έλεγε εναντίον όχι τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον οποιοδήποτε ομάδα, διβάζεται μπροστά στους ανόητους που τη βάζουν μπροστά στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλετε να πείτε από ό,τι κατάλαβα είναι ότι ο κόσμος της Αθήνας συμπαρίσταται στο μακεδονικό κόσμο για το θέμα της Μακεδονίας και ότι οι ομάδες είναι δευτερεύον μπροστά σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Τρίχες είναι οι ομάδες. Τρίχες, όπως τα λες. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να σας πω για κάτι. Διακρίνω ένα πολύ μεγάλο φανατισμό. Εγώ ακούω πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό ραδιοφωνικού σταθμού της Θεσσαλονίκης. Έχω απαξιώσει τους αθηναϊκούς οι οποίοι είναι, τα λένε, ανοίγουν με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ και λίγο ΠΑΟΚ, αλλά οι άλλοι τις άλλες ομάδες έχουν θάψει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Το κατά σύντοση, εγώ μιλάω σε ένα κανάλι αριανό από ό,τι κατάλαβα, και εγώ είμαι πανιόνιος και εύχομαι στους αριανούς να μας κερδίσουν, να μας κερδίσουν εντόπια όμως. Γιατί έκαθασα και έβλεπα στο ίντερνετ το πενάλτι που αναφέρουν στον πρώτο αγώνα. Εγώ δεν είμαι φανατισμό κόσμος αυτός φιλαθρός. Είμαι φιλαθρός, δεν είμαι καθόλου φανατικός. Δεν έψαξα να δω, είναι κυκλοβουλία, αλλά όχι θελημένη. Έχει το πόδι το αμυντικό, τέλος πάντων. Αυτά είναι, λοιπόν, διακρίνω ένα πολύ μεγάλο φανατισμό. Και οι Αριανοί, και δεν είναι μόνο οι Αριανοί, και οι Παουξίδες και οι Ολυμπιακοί και οι Πανάκοι, φανατισμός, και βασικά θέλουν να γίνουμε εχθροί. Εγώ σας λέω και κλείνω με αυτό και σας ευχαριστώ που με ακούσατε, να μην βάζουμε τις ομάδες πάνω από την πατρίδα μας, γενικά την πατρίδα μας. Γιατί υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που δεν χωνεύουνε μωρέ γαμότο. ΣΥΡΙΖΑ, πανάθεμά τους. Λοιπόν, να σε καλά φίλε από Σμπυριώτη, να σε καλά, χαιρετίσματα εκεί στην πλατεία. Ορίστε ο επόμενος. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Είμαι ο Γαβρίλ. Γεια σου Γαβρίλ. Υπέροχη εκπομπή σου, μας συντροφεύεις καταπληκτικά. Τώρα στην εκπνοή, να πω και εγώ δύο πράγματα. Βεβαίως. Ότι
ότι ανέκαθεν έβλεπα και συνεχίζω να βλέπω με συμπάθεια τον συμπολίτη, αλλά και γενικά όλες τις ομάδες, και προσπαθώ και ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή θα καθόμαστε όχι σε, μόνο σε αντίπαλες κερκίδες, αλλά και δίπλα-δίπλα στην ίδια κερκίδα. Γιατί όλοι έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλους, οι οποίοι είναι του Άρεως, είναι οι Ηρακλειδείς, μιλάμε μαζί τους, χαιρόμαστε, τρολάρουμε ένας τον άλλον, και αυτό δείχνει ότι πάμε μπροστά και δημιουργούμε μια άλλη κοινωνία. Βέβαια αυτό κατέληξε να είναι όνειρο θερινής νυχτός, και ουσιαστικά ζούμε μια παρακμή και πολύ δύσκολα να αντιστραφεί. Φαντάζομαι ότι ο επόμενος στόχος του κυρίου Ιβάν, μετά από αυτό που κατάφερε να ξεβρωμίσει, και ας μετρατεί αυτή η λέξη, ίσως να είναι η πιο βαριά που χρησιμοποιώ, όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε πιο μπροστά με την Παράγκα, με την ΕΠΟ κτλ., έστω με τους ξένους διαιτητές που τέλος πάντων φέρεται σε μια ισορροπία τώρα το άθλημα, η διαιτησία, και κατά κάποιο τρόπο με ένα συμπλήν 10-20% απόκληση οι περισσότεροι είμαστε ευχαριστημένοι από τη διαιτησία, καμιά σχέση με εκείνη την άδικη παντοδυναμία του κυρίου Μαρινάκη και του Ολυμπιακού γενικώς. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το μάτς που έγινε με τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, του κόστησε πάρα πολύ. Του κόστησε πάρα πολύ αγωνιστικά, όχι μόνο το ότι έχασε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κατέβηκε, δεν μπόρεσε να παίξει. Ξυγνώθηκε όλη αυτή η έγκλη που είχε όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα έχουν βγει του κόσμου οι ιδέες για τρολάρισμα. Εσύ για παράδειγμα πριν από λίγο έβγαλες ένα άλλο. Να μείνετε εσείς μόνοι σας, είπες του Πασχάλη, με τον Μαρινάκη, με τον Καραπαπά και με τον Κυρσάβα. Αυτό είναι τρολάρισμα, να σου το πει κάποιος. Είναι κατάντια δηλαδή. Να μείνεις μαζί με αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να ανήκεις. Αυτή είναι η εξωτερική εικόνα του Ολυμπιακού, δυστυχώς. Έτσι, δυστυχώς, να το λέω, δυστυχώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, μακάρι το DNA του Ριανού να διορθωθεί. Το λέω μέσα από την καρδιά μου, υπεραγαπώ τους φίλους του Άρεως. Είμαι από αυτούς που τους χαίρομαι να βγαίνουν από το Χαριλάου μετά από μια νίκη. Είμαι της πόλης άνθρωπος και το εννοώ αυτό. Έτσι γίνεται μεγάλη και ωραία η πόλη. Και μακάρι το DNA τους να αλλάξει, να μην βλέπουν πας μη αριανός βάρβαρος. Δυστυχώς διατηρούν αυτή την οτροπία, δεν μπορούν να φανταστούν ότι είναι μεγαλείο να συναισθάνεσαι τον άλλον, να μπει στη θέση του αλλού. Και εμείς να μπούμε στη θέση των αριανών που ταλαιπωρούνται πάνω κάτω ασασέρ, αλλά και αυτοί να μπουν στη θέση του Παοκτσί που όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται, έβαλε πλάτη ούτως ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι κότες είναι οι Ολυμπιακοί, οι οποίοι σηκώνονται και φεύγουν από από τα αγωνίσματα. Το ότι δεν κατεβήκαμε κάτω στο κύπελο είναι μια απάντηση, το ότι δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, στο κύπελο δηλαδή, σε ένα τέτοιο άθλημα, με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίστε μόνοι σας. Ακόμη και αυτό που προφασίζονται και λένε με τον κύριο Ίβιτς, όταν έπεσε το κουτάκι το οποίο είχε μέσα περιεχόμενο, μπορεί να μην ήταν τίγκε γεμάτο, αλλά υπήρχε περιεχόμενο. Έλα το ίδιο είναι τώρα. Του ήρθε στο δόξα πατρί του ανθρώπου τώρα. Σίγουρα, και το χτύπημα είναι διαφορετικό, αλλά αυτό που κανένας δεν βλέπει, μάλλον λίγοι το βλέπουν και το παραβλέπουν οι περισσότεροι, είναι ότι είχε συμβεί πιο μπροστά, ρε Γιώργος, εκείνον τον αγώνα. Και είναι τα σφυρίγματα, τα εχθρικά εις βάρος του ΠΑΟΚ, με τις πάρα πολλές κίτρινες κάρτες, είχαν οδηγήσει τον προπονητή να κάνει συνεχώς αλλαγές, γιατί θα έμενε με 8 παίκτες στο τέλος. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Και σαφώς ήταν μπόνους το κουτάκι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα πήγαινε τελικό ο ΠΑΟΚ και δεν θα έπαιρνε το κύπελο που το πήρε εκείνη τη χρονιά. Ήταν μπόνους το ότι έπεσε το κουτάκι και τιμωρήθηκαν κι αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, κανένας δεν βλέπει αυτό που έγινε πιο μπροστά. Με τη διαιτησία η οποία ήταν κατευθυνόμενη. Να σε καλά, Γαβρίλ, πρέπει να κλείσουμε γιατί τελειώνουν και αυτά. Να σε καλά, να περάσουμε στον επόμενο, ορίστε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, κύριε Κώστα. Έχουμε άλλη γραμμή. Να πάρουμε και τις άλλες γραμμές για να κλείσει ο κύριος Κώστας. Δύο λόγια, κύριε Κώστα. Λοιπόν, ήσουν συγκλονιστικός, γιατί έχω μισή ώρα που ήρθα σε αυτά που είπες για την Μακεδονία. Που την έβαλες και αυτό περίμενα σε πρωτεύουσα θέση.
αφενός και αφετέρου χαίρομαι που σε έχω φίλο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, με ενοχλεί το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν 8 και 9 παίκτες στη βασική ενδεκάδα ξένους, με αποτέλεσμα τα ελληνάκια να πηγαίνουν στην πάντα. Τι να το κάνω εγώ που πάω στα 20χρονα και στα 18χρονα είναι πρώτος. Όταν οι Έλληνες παίκτες δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Η Β' Εθνική να μην έχει κανένα ξένο. Ούτε η Γ'. Και στην Α' Εθνική, στη μεγάλη κατηγορία, υποχρεωτικά να παίζουν 6 Έλληνες. Διότι θα σβήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μία συζήτηση την οποία θέλω να κάνουμε, θα την κάνουμε αύριο, κύριο Κώστα, να πάρω και τις γραμμές της επόμενης. Ναι, να τις πάρει Γιώργος, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ορίστε ο επόμενος. Ναι. Σας ακούω. Ναι, καλημέρα κύριε Συρηγό. Καλημέρα σας. Γιώργος πάω, καλά είμαστε. Γεια σου Γιωργάρα. Χαίρομαι. Να πω λίγο δύο κουβέντες για αυτό το... Από πού είπες παίρνεις? Αθήνα. Αθήνα, γεια σου Γιώργη. Πάω. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα για να είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί λέω ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Οι σύνδεσμοι φιλάθρων της κάθε ομάδος δεν είναι πολιτικός φορέας. Λοιπόν, όσοι θέλανε να μετατρέψουν τους συνδέσμους ή θέλουν να μετατρέψουν τους συνδέσμους σε πολιτικούς φορείς, κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς φιλάθλοι ή δεν ξέρω εγώ, η Super 3 του Άρη εγκαλεί τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για συλλαλητήρια. Ποιος ξέρει τι είχαν υπόψη τους, στο μυαλό τους, τι ήθελαν και να κάνουν οι αυτοί που τους πατρονάρουν. Γιατί εγώ βλέπω συγκεκριμένες ομάδες να στρέφονται εναντίον του ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο Ολυμπιακός και λίγο η ΑΕΚ για το συλλαλητήριο. Λοιπόν, οι σύνδεσμοι του φιλάθρων της κάθε ομάδας περιλαμβάνουν πλούσιους, φτωχούς, εργαζόμενους, αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, σοσιαλιστές. Το κοινό στοιχείο που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι η αγάπη για την ομάδα τους. Δεν είναι πολιτικός φορέας. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να είναι συνδικάτα, που είναι η ΟΛΜΕ, που είναι η ΔΟΕ, που είναι η σύλλογη. Αν θέλετε, που είναι η ραδιοφωνική σταθμή όλη της Θεσσαλονίκης ή οι εφημερίδες, που από κοινού να κάνουν μια συγκέντρωση και να καλέσουν, αν θέλετε, και τους συνδέσμους των φιλάθλων της κάθε ομάδος, όσοι θέλουν. Λοιπόν, γιατί αυτό το παραμύθι κάτι άλλο σκόπευε και κάτι άλλο ήθελε. Κάπου αλλού ήθελε να οδηγήσει τα πράγματα. Και φαίνεται από την αντίδραση συγκεκριμένων ομάδων. Εγώ ακόμα και για τα συλλαλητήρια των Αθηνών, εδώ, είδα τι, να έρχονται άνθρωποι και λεωφορεία από τη Βόρεια Ελλάδα στο Σύνταγμα. Ποιοι ήταν στο Σύνταγμα ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς που ζούμε στην Αθήνα. Τώρα, όταν γίνονται τα συλλαλητήρια επάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν είδα ποιοι, ας εξετάσει κανείς, ποιοι ανεβαίνουν από την Αθήνα. Ανεβήκανε, Γιώργη. Αυτοί που είναι Βορειοελλαδίτες, ανέβηκα κι εγώ. Αυτοί που είναι Βορειοελλαδίτες, κανείς άλλος δεν συγκινήθηκε. Λοιπόν, αυτά τα παραμύθια που θέλαν να μπλέξουν τις καταστάσεις, οι σύνδεσμοι δεν είναι πολιτικός φορέας. Τώρα, όσον αφορά αυτές οι συμπεριφορές του συμπολίτη εκεί, στη Θεσσαλονίκη, λυπάμαι πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς ή τους ανθρώπους που τους πατρονάρουνε. Γιατί οδηγούν τον Άρη και έχουν οδηγήσει τον Άρη σε μια συνοικιακή, κομπλεξική ομάδα αυτού είδους οι συμπεριφορές. Εντάξει, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Ευχαριστώ, Γιώργη. Έχω και εγώ στεναχωρηθεί από όλη αυτή την ιστορία. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, θα πάρω την τελευταία γραμμή και θα έρθει ο Σταμάτης Μουρελής για συνέχεια. Θα του κλέψουμε 5 λεπτάκια ως ήθιστε. Ορίστε, κύριε. Παρακαλώ. Έπεσε. Γιατί έπεσες, ρε μεγάλε, δεν μπορούσες να κάτσεις λίγο να περιμένεις? Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς μας. Βάλε μου λίγο μουσικούλα. Τα δύο κρεοπολία της Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22 και στον Εύασμο. Καραολί και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310-500-042. Δεν γίνεται ρε φίλε. Στον αέρα είμαι ρε τέρας.
Σε έχω βάλει ανοιχτή ακρόαση. Αυτή τη στιγμή σε ακούει όλος ο κόσμος. Λέγε. Είμαι πολύ καλά, μας λείπεις. Μου λείπετε και εμένα πάρα πολύ. Γιατί δεν ήρθες? Είμαι στην Καλαμπάκα, όπως σας είπα. Στην Καλαμπάκα. Άναψε χεράκι. Άναψε χεράκι. Πότε θα έρθεις? Θα έρθω αύριο. Αύριο. Στην εκπομπή θα είσαι αύριο. Θα σας τα πω από κοντά. Ορίστε. Θα είσαι στην εκπομπή αύριο. Θα είμαι. Θα σας τα πω όλα από κοντά. Στείλα χαιρετίσματα τον κόσμο που σ' ακούει. Στέλνω χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που μ' ακούει. Να έχει έναν όμορφο Σάββατο, διότι όμορφη Κυριακή θα την ευχηθώ αύριο το πρωί. Και συγχωρείτε μας να δείτε το κινητό. Και εσύ, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου, Αποστολίτσα. Γεια σου, κούκλα μου, γεια. Every time I see that woman. Every time I see that woman. Πάρε την αποστολή αφού έχουμε ένα δεκάλεπτο. Έχουμε Γεώργιος Κουσουρής και η μεγάλη εταιρεία Atlas που εξειδικεύεται σε είδη συσκευασίας και φυσικά είναι και ο βασιλιάς της κορδέλας. Δεν το έχεις ρε τέρας της αποστολίας, κάτσε. Έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα γιατί κάτι έτυχε το φίλο μου τον Μορελή, ο οποίος είναι καθοδόν. Λοιπόν, του Γιώργου του Κωσορή, του βασιλιά της Κορδέλας. Φυσικά, δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων και εταιρικές εκδηλώσεις από το κτήμα Πτάγραφα, που εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, πού να τρέχεις τα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα. Δίπλα σου στο Χορτιάτι. Τα δύο κρεοπολία που ανοίξανε τις Νιγρίτε, το είπαμε. Τον Κουσουρή τον είπαμε, τον Γιώργη, τον φίλο μου τον Παοξίτη δεν είπαμε. Είπαμε στα 7-3. Την Έφη! Την αγαπημένη μου Έφη. Το κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23, που μπορείτε να πάτε και να αναμορφώσετε αποστολία όπως θα έρθεις από το ταξίδι. Θα πας στην κυρία Έφη να σε κάνει με περισσότερη κούκλα από ό,τι είσαι για να βγεις και να σπαράξεις αντρικές καρδιές και όχι μόνο. Ορίστε. Καλησπέρα και πάλι. Τώρα θα με ακούτε πιο καθαρά. Βεβαίως, τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Επιστρέφω για να φτιάξει την κόμη μου η κυρία Έφη, λοιπόν. Βεβαίως. Ειδικό συνεργείο θα σε περιμένει έως τα βαριά χαράματα. Συνεργείο και εσύ συνεργείο για να φτιάξουν τα μαλλιά μου. Τι να κάνω. Ομάδα καλλιτεχνών. Ομάδα καλλιτεχνών. Πες το καλύτερα, ρε παιδί μου. Πες το καλύτερα, εσύ που ξέρεις. Ομάδα εμπειρών. Κομμωτριών και κομμωτών έχοντας τα προϊόντα, τα γερμανικά προϊόντα Schwarzkopf με τις ειδικές χτένες και τα ειδικά λακ, θα στολίσουν αυτό το υπέροχο κεφάλι και θα το κάνουν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, σαν λατέρνα. Λατέρνα, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έτσι, Πάσχα πολύ, έρχεται. Πολύ στολίδι ρε φίλε. Λιτά, πολύ λιτά. Αυτούς τους 2-3 μήνες έχω τα μαλλιά μου έτσι πολύ λιτά και ανθρώπινα. Αυτό, να... αυτό το τραγούδι που λέει «Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί ομορφιά σου», αυτό θα... Έτσι, μπράβο. Με κότσο απλά αυτό πράγματα. Τα μαλλιά, απλά πράγματα για να κάνω τη διαφορά το Πάσχα. Ωραία, ωραία. Πού βρίσκεσαι τώρα, ακόμα εκεί, στα Καλάβρητα? Τώρα είμαι έξω από την Λεπτοκαριά. Α, πρόσεξε, μη βγει από εκεί πέρα η φίλη σου και σε ματιάξει. Κινούμε με αρκετά χιλιόμετρα. Ωραία. Θα της πείτε να προσέχει. Ευτυχώς δεν έχουμε πλέον αμοταστεί, έβομαι φυσικά. Ναι. Έρχομαι προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία, με το καλό Αποστολίτσα. Μαγικά, η Καλαμπάκα όμορφη και τα Τρίκαλα. Θα τα πούμε και αύριο. Τι σου έκανε έκπληξη στα Τρίκαλα? Εντάξει, ήταν μεγαλύτερα από την Καλαμπάκα. Είχα στο μυαλό μου μια ευρωπαϊκή πόλη, γιατί ο δήμαρχός τους, άκουγα, διάβαζα, έχει φροντίσει για
διάφορες επιχορηγήσεις σχετικά με τις πράσινες πόλεις, τα πάρκα. Ακριβώς. Πάρα πολλά ποδήλατα που κινούνται στην πόλη. Έτσι, μπράβο, τα ποδήλατα. Τα ποδήλατα. Το κάπνισμα φυσικά που απαγορεύεται σε κάθε εσωτερικό κλειστό χώρο. Βέβαια από ό,τι έμαθα χθες κάποιες ματαγωνίες, κάποιες έτσι μικροδιευκολύνσεις στους καπνιστές αργά, δηλαδή αρκετά, με αρκετά περασμένη ώρα, επιτρέπεται. Αλλά είναι ένα δείγμα πολιτισμού και εξευρωπαϊσμού το να φροντίζει όλη η πόλη να σκέφτεται και να μεριμνεί για τους αντικαπνιστές. Να μπορούν να απολαμβάνουν σχόλους χωρίς καπνό. Είναι μια ταλαιπωρία για αυτούς που καπνίζουν. Υπάρχουν παντού πέργολες με θερμάστρες. Πάρα πολύ όμορφοι. Είναι πάρα πολύ όμορφες για μένα όλες οι πόλεις που, που βρέχονται ή τους διασχίζει ποτάμι, είτε είναι μεγάλο είτε είναι μικρό. Κάνει την πόλη έτσι πιο όμορφη, πιο ρομαντική, πιο ενδιαφέρουσα. Και ανθρώπινη. Οπότε, και ανθρώπινη. Και μου άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια είναι η πόλη των Τρικάλων, δεν το περίμενα. Να παραμείνεις στα Τρίκαλα, ρε. Δεν φεύγω, δεν το κουνάω από εκεί. Προτιμώ το Θερμαϊκό και ας μην έχουμε τσιπουράδικα εκεί κάτω. Αυτό έλεγα χθες, να μην έχουμε εκεί κάτω στην παραλία. Και αν δεν έχει εκεί η Καλαμαριά που μένεις. Και αν δεν έχει τσιπουράδικα. Δεν έχει τσιπουράδικα η Καλαμαριά που μένεις. Πώς θα είναι, εσύ θες τσιπουράδικο, το τσιπουράδικο. Εμείς έχουμε εδώ πέρα τις ψαροταβέρνες μας. Εγώ θέλω το τσιπουράδικο που έχετε το τσίπουρο με το μεζέ. Μάλιστα. Αυτό εμείς γιατί δεν το έχουμε, αφού έχουμε θάλασσα. Ο Βόλος μάγκας είναι. Γιατί στα Τρίκαλα. Στο Βόλο και στα Τρίκαλα και ειδικά στο Βόλο δεν μπορούν ποτέ ούτε κατά φαντασία να πλησιάσουν τους μεζέδες τους οποίους κάνουμε εμείς εδώ, ούτε το τσίπουρο τους έχουν καμία σχέση με το τσίπουρο που βγαίνει στην Καβάλα και εδώ στους νέους επιβάτες, που είναι πραγματικά απίστευτο το δικό μας. Δεν μπορούν να μας φτιάξουν να μας, σε τίποτα να μας μοιάζουν και βγάλαν αυτές τις αηδίες τα τσιπουράδικα με κάτι στραγάλια και κάτι γκινάρες. Εγώ ήπια χθες τσίπουρο Τυρνάβου και λίγο τσίπουρο Τρικάλων από ένα συνεταιρισμό εκεί. Καλό ήταν, πρέπει. Εντάξει. 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 Θα σου πω κάτι. Μπροστά στο τσίπουρο που ήπια του πατέρα σου, αυτό είναι να το βάζεις στις πληγές. Για ντριβές. Γεια σου, Αποστολίτσα μου. Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους, θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, κούκλα μου. Γεια σου, αστέρι μου. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, Αποστολίτσα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, Αποστολία. Α, δεν θα κερδίσω μαζί. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να περάσαμε όμορφα σήμερα. Βγάλαμε και κάτι από μέσα μας, κάτι διαφορετικό σήμερα. Αυτό εδώ πέρα μας συγκλώνει σε όλους. Το θέμα αυτό με τη Μακεδονία και γι' αυτό τα τηλέφωνα τα τελευταία ήταν για αυτό το ζήτημα. Ας μην ξαναπέσουμε σε τέτοια θέματα, δεν μου αρέσουν. Το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, είναι για να το γλεντάς και όχι για να σε γλεντάει. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας.